Όσα νιώθω για σένα μη με ρωτάς, αν αυτό είναι τρέλα ή έρωτας. Αυτό που θέλω είναι, αυτό που μου αρέσει είναι η προσωπική επαφή με τους ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά. Να κλείνω πληγές, μάλλον κάτι ξέρω. Αυτή είναι καινούργια δύναμη του ελληνικού τραγουδιού. Στη δική μου αγκαλιά θα βγάζεις τους χειμώνες. Best Male Adult 2019. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Έχω να πιστευτώ πάλι εσένα, ποτέ ξανά. Είπες πως με θες, ψέματα. Πως τα βράδια κλαις, ψέματα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, γνωρίζετε ότι ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, την περίοδο της πανδημίας, το Ενώπιος Ενωπείο θέλει να φέρνει κοντά σας ανθρώπους που αγαπάτε, ανθρώπους που φέρνουν το χαμόγελο, την καλή διάθεση, ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν ψυχολογικά υποστηρικτικά σε όλη την ελληνική κοινωνία που περνά αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο, την περίοδο της πανδημίας. Απόψε λοιπόν ένα λαμπρό αστέρι του ελληνικού τραγουδιού, ίσως από τα μεγαλύτερα της γενιάς του, υποδέχομαι τον Κωνσταντίνο Αργυρό με μεγάλη χαρά. Καλησπέρα σας, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ κοντά Κωνσταντίνε, σας. Κωνσταντίνε, να σε παρακαλέσω το σας και το σεις να το εξορίσουμε. Εντάξει, να μιλήσουμε στον ελληνικό. Είναι ευγενίας, είναι και η πρώτη φορά που τα λέμε από κοντά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε σε τόσο όμορφη εκπομπή, ετών εκπομπή. Εμείς, επειδή ακούμε τα τραγούδια σου, σε θαυμάζουμε, σε παρακολουθούμε εδώ και χρόνια, είσαι ο Κωνσταντίνος πια για μας. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω πάρα πολύ και τον πληθυντικό. Θα με συγχωρέσεις, επειδή δεν είμαι άνθρωπος των συναντεύξεων. Δηλαδή δεν μου αρέσει να το... Θέλω να μιλάω με μουσική, θέλω να μιλάω με νότες, θέλω να μιλάω με λέξεις, σύμφωνα με τη δουλειά μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι μια τέτοια κουβέντα και ευχαριστώ κιόλας που είπατε αυτά τα λόγια προλίγου. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο, θέλω να πω, που με αγαπάει και με σέβεται και με εκτιμάει όλα αυτά τα χρόνια. Μακάρι να μπορέσω να τους πω ένα ευχαριστώ σε όλους ξεχωριστά μέσα από την καρδιά μου. Έβλεπα το βίντεο, ξεκινώντας η εκπομπή. Από τα 19 σου, άγουρο παιδί, βρέθηκε στο Fame Story και αγαπήθηκες από τον κόσμο και στη συνέχεια ήρθε αυτή η μαγική, θα έλεγα, διαδρομή των τελευταίων 15 ετών. Βλέποντάς το, ένιωσες για λίγο ότι ζεις ένα όνειρο. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ ξεκίνησα από ηλικία 5 ετών. Στον ενικό, παρακαλώ, Κωνσταντίνε. Ναι. Θα το συνηθίσω. Αλλιώς γυρνάω κι εγώ στον πληθυντικό, κύριε Αργυρέ, και θα πάει έτσι η δουλειά. Θα το συνηθίσω, όπως μου βγει. Κοίταξε να δεις. Ξεκίνησα σε ηλικία 5 ετών. Τα πρώτα μου βήματα στο πιάνο, είχαν ένα πιάνο οι γονείς μου σπίτι. Και ό,τι άκουγα, πήγαινα και το έπαιζα από μόνος μου. Και έτσι ξεκίνησαν οι γονείς μου να λένε ότι αυτό το παιδί έχει μια τρέλα με τη μουσική κτλ. Στη διάρκεια των χρόνων στο σχολείο προσπαθούσα να μετά τα μαθήματα είχαμε μια μπάντα, κάναμε συναυλίες και τέτοια. Και τα Blue Brothers. Ναι, Blue Brothers λεγόμασταν. Έκανα και τον πιανίστα, μου μάθαινε σαξόφωνο ένας φίλος και λίγο τύμπανα. Ό,τι μπορούσε ο καθένας στην μπάντα έπαιζε. Και εκεί κατάλαβα ότι όταν τελείωνε το σχολείο είχα τρέλα να πάω να κάνω πρόβες. Ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μελέταγε πάρα πολύ πιάνο. Όσο, δηλαδή, όταν έδινα εξετάσεις, ας πούμε, στο πιάνο, οι αδερφοί μου και ο αδερφός μου ήταν... Εδώ σε βλέπουμε από τα χρόνια εκείνα. Είναι πολύ όμορφη φωτογραφία. Αυτό είναι το πιάνο για το οποίο μου μίλησες. Αυτό είναι το πρώτο πιάνο, ναι, αυτό είναι. Ναι, ναι. Ένα ρώσικο πιάνο. Όταν έδινες εξετάσεις, λοιπόν... Όταν έδινα εξετάσεις, τα αδέρφια μου, ξέρω, διαβάζανε 8, ανωτέρα που ήμασταν, ας πούμε, διαβάζανε 8 ώρες, 10 ώρες πιάνο. Εγώ διάβαζα 2 ώρες, άκουγα όμως αυτό που ήταν απ' έξω. Και δηλαδή μέσα σε 2-3 ώρες τη μέρα μπορούσα και απέδιδα. Το είχα, ναι, όσον αφορά αυτό. Τελειώνοντας το σχολείο, ήθελα να μπω ιατρική.
ήθελα να μπω ιατρική, γιατί είναι κάτι το οποίο μου αρέσει ακόμα και τώρα. Δηλαδή, επειδή η μητέρα μου ασχολείται με ιατρική και πάντα έχουμε στην οικογένεια το ιατρικό, ας πούμε, έτσι, τα περαμέντο. Μ' άρεσε να, ξέρω, να συζητάμε για ασθενείς, για τέτοια κτλ. Αλλά αυτό που με κέρδισε ήταν η μουσική. Οπότε είχα μπει στην νοσηλευτική για να δώσω μετά κατατακτήρες για ιατρική ή να ξεκινήσω στο παιχνίδι, στο Fame Story τέλος πάντων, το οποίο προέκυψε κατά λάθος, κατά τύχη. Που λένε ότι... Ναι. Ακούγοντας, νιώθω ότι ήταν σαν να κυλούσες το αίμα σου η μουσική. Ακριβώς. Δηλαδή πολλά πράγματα στη ζωή μου λέω έρχονται, ο Θεός έρχεται και μου δείχνει το δρόμο. Υπήρχε η μουσική μέσα στο σπίτι. Για να υπάρχει το πιάνο, υπήρχε, ναι, υπήρχε η μουσική. Υπήρχε μουσική. Ποιος, βέβαια, ποιος η γιαγιά μου, η μητέρα της μητέρας μου ήταν, αλλά όχι επαγγελματίας, απλά είχε καταπληκτική φωνή. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος περνούσαμε τα καλοκαίρια, ήταν σπίτι μας και τα λοιπά, και πάντα τη θυμάμαι να μας τραγουδάει μέσα στο σπίτι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εκείνη έπαιζε πιάνο? Όχι, όχι. Ποιος απλά τραγουδούσε πιάνο στο σπίτι? Στο πιάνο κανένας. Κανένας. Απλά ήταν ένα δώρο που είχαν κάνει στους γονείς μου τέλος πάντων οι κουμπάροι τους. Και υπήρχε ένα πιάνο στο σπίτι, το οποίο εγώ όταν άκουγα και κάτι πήγαινα και το πιάνο. Και αυτό ο Θεός, ναι, λοιπόν. Ναι, είναι απίστευτο. Για να το, δηλαδή, για να το συναντήσεις. Ναι, είναι απίστευτο. Μερικές φορές αυτό μου έλεγε η γιαγιά μου, ότι τη ζωή την παίρνεις όπως έρχεται. Ό,τι σου δείχνει το δρόμο, αυτό θα ακολουθήσει. Πότε κατάλαβες πρώτη φορά ότι έχεις ωραία φωνή? Το κατάλαβες από πιτσιρικάς? Όχι, όχι. Ποτέ δεν πίστευα ότι ήμουν, ας πούμε, η φωνή, η εξωπραγματική, το παιδί θαύμα κτλ. Πάντα πίστευα ότι με δουλειά, με κόπο, με καλούς συνεργάτες, με εξέλιξη του εαυτού σου, της προσωπικότητάς σου, αυτά τα στοιχεία χρειάζονται για να προχωράς. Αρκεί να έχεις βρει το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος σου? Για μένα είναι πολύ σημαντικό το να βρίσκουμε το στόχο μας. Στο Fame Story πώς βρέθηκες? Στο Fame Story ήταν και αυτό κατά τύχη τελείως. Δηλαδή ήμουνα στη Λευκάδα, 18 χρόνια μόλις είχα τελειώσει το σχολείο. Τότε που έκανα τα χαρτιά μου, μήπως φύγω για Ιταλία, μήπως μπω στη Λευκή. Ο στόχος μου τότε ήταν η ιατρική. Είχα μια φίλη η οποία τότε ήταν, το Fame Story ήταν πολύ διάσημο, ας πούμε. Και όλα τα talent show όσον αφορά τη μουσική έχουν βγει αρκετά παιδιά. Τέλος πάντων, είναι ένας καλός τρόπος για μένα να μπορείς να φανεί, αν και δεν είναι ο μόνος τρόπος. Έτσι, η ζωή ξεκινάει και ο επαγγελματισμός ξεκινάει μετά από αυτήν την ευκαιρία. Όταν λοιπόν ήμουνα στη Λευκάδα και έκανα διακοπές, ήταν μια φίλη μου και μου λέει: θα κάνω αίτηση για το Fame Story. Λέω: τέλεια. Λέω: θα πήρα μια κιθάρα εγώ και άρχισα να τη παίζω κομμάτια τα οποία θα κάνει τις οντισιόν και θα περάσει κτλ. Μετά από δύο μήνες. Ουσιαστικά να την προετοιμάζω. Να την προετοιμάζω, ναι, να την προετοιμάζω. Φεύγουμε από διακοπές, ξεκινάμε Σεπτέμβρη για να ψαχτώ κτλ. Και μου έρχεται ένα mail από την παραγωγή τότε και μου λέει: μας έχετε κάνει αίτηση για να μπείτε στο παιχνίδι. Λέω: εγώ δεν έχω κάνει ποτέ αίτηση. Την έκανε η φίλη μου. Και την είχε κάνει η φίλη μου. Γιατί μου λέω: από ποιο mail σας ήρθε? Και έγραφε το όνομα της φίλης μου. Και έτσι ξεκίνησα να μπαίνω σε διαδικασία. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, όταν μπήκα σε διαδικασία προφανώς να σκεφτώ. Ξεκίνησε, άκουσε ένα τραγουδά. Ναι. Και θεώρησε ότι πρέπει να... Δεν το είχα όμως σκεφτεί επαγγελματικά εγώ ποτέ. Δηλαδή δεν είχα στο μυαλό μου ποτέ να ασχοληθώ με αυτό. Εκείνη την περίοδο λοιπόν άρχισα να σκέφτομαι ότι θα ασχοληθώ με αυτό. Και ο πατέρας μου εντωμεταξύ με έβλεπε και η μητέρα μου και μου λέγανε και μου είπανε μια συμβουλή τότε που αν μου λέει εμείς ό,τι θέλεις εσύ θα κάνεις. Γιατί εκείνη τη στιγμή καλέστηκα να αποφασίσω ποιους δρόμους θα πάρω στη ζωή μου. Αλλά εκείνη τη στιγμή όμως δεν το καταλάβαινα. Μου το έδωσαν να το καταλάβουν οι γονείς μου και μου λέγανε: ό,τι επιλέξεις, να ξέρεις, αυτή θα είναι η ζωή σου από εδώ και πέρα. Και μου μεταφέραν την ευθύνη. Οπότε με το που μου μεταφέραν την ευθύνη. Όχι, τίποτα. Παρότι ήταν δύσκολη η επιλογή οι το να πει το παιδί: ναι, θα είμαι στη νύχτα. Η νύχτα στους ανθρώπους. Προσπάθησα πάντα να φτιάχνω δικιά μου διαδρομή. Η νύχτα ποτέ δεν μου έγινε. Με την έννοια νύχτα, ας πούμε, να την βάλω. Ακούγοντας το παιδί, ναι, ναι. Τραγουδιστής, νύχτα, ποτά, ναι. Ουσίες, αυτόματα έρχονται στο μυαλό, ναι. Στους συντηρητικούς τουλάχιστον, ναι. Ανθρώπους. Οι γονείς μου δεν ήταν καθόλου έτσι. Οι γονείς μου είναι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν τις επιλογές μας. Αρκεί η επιλογή που θα κάνουμε να είμαστε καλοί, να δουλεύουμε, να είμαστε, ας πούμε, συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουμε, να περιλαμβανόμαστε από αξίες που μας έχουν δώσει από μικρά παιδιά, έτσι. Κωνσταντίνε, νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή, ναι. Πριν συνεχίσουμε με τη διήγησή σου, για να δούμε έναν άνθρωπο που έπαιξε ρόλο στην πορεία σου. Μιλώ για την πρώτη φορά που έπαιξες πιάνο. Ψάξαμε και βρήκαμε τον άνθρωπο που σου γνώρισε τον κόσμο της μουσικής. Μιλάμε για τον καθηγητή σου στο πιάνο, από την ηλικία των 8 ετών, τον κύριο Μιχάλη Παπαγεωργίου. Πάμε να τον ακούσουμε. Αλλάζω γνώμη συνέχεια. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλάζω γνώμη όλη την ώρα. Δηλαδή, σε ένα δευτερόλεπτο μπορεί να έχω αλλάξει τρεις διαφορετικές γνώμες. Αλλά θα έρθει μία στιγμή
η οποία αυτή τη στιγμή θα πεις αυτό είναι, ρε φίλε. Στη μνήμη μου είναι ότι ο Κωνσταντίνος από μικρός κυνηγούσε τα όνειρά του πάρα πολύ. Είχε ένα καλό πείσμα και τελικά του βγήκε. Στα αστέρια πάμε, άνοιξε τα φτερά σου, πέταμε. Οι γονείς αγαπούσαν πολύ τις τέχνες και θέλανε να προωθήσουν τα παιδιά τους και στις τέχνες και στην παιδεία. Χαρακτηριστικό είναι ότι η κυρία Φωτεινή, η μαμά, προτού πριν κάνει τα παιδιά της, είχε αγοράσει πιάνο και είπε θα το χρειαστώ κάποτε. Και κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα. Εγώ θέλω να σε έχω σε αυτή τη ζωή και από τον εαυτό μου πιο πάνω. Να μπορείς να δεις ανά πάσα στιγμή πως για σένα μπορώ να πεθάνω. Θυμάμαι που ήταν μικρός και που λέγαμε με τον πατέρα του κύριο Βασίλη, είναι καλή η μουσική, είναι καλό το τραγούδι, είναι καλό να πας και άλλη εφόδια στη ζωή σου, να σπουδάσεις και κάτι άλλο, δεν ξέρεις πότε τι μπορεί να σου συμβεί. Αυτός έλεγε ναι, εγώ θα κάνω και κάτι άλλο, να θα γίνω μουσικός, θα γίνω τραγουδιστής και το πάλευε συνεχώς. Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα την πρώτη φορά που μου έπαιξε το ζεμπέκιο της Ευδοκίας. Μου λέει, κύριε, ακούστε λίγο αυτό. Και έκατσε κανονικά, μου έπαιξε με δεξί χέρι, με αριστερό, με συγχωρίες και το έπαιξε πολύ εντυπωσιακά, πραγματικά. Τα κατάφερες έτσι όπως τα φέρες και για χάρη σου είμαι όπως τα θέλες. Κωνσταντίνε, συγχαρητήρια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και πολύ και σκαμαρώνω πάρα πολύ. Να συνεχίσεις να κυνηγάς τα όνειρά σου και το ταβάνι σου είναι ο ουρανός. Και τελικά καταλήγω στο συμπέρασμα ότι πρέπει να κάνουμε όσα νιώθω. Όσα νιώθω για σένα μη με ρωτάς, αν αυτό είναι τρέλα ή ερώτας. Θέλω μόνο στα μάτια να με κοιτάς και να χάνω. Στα αστέρια πάμε. Αυτά μας είπε ο δάσκαλός σου στο πιάνο. Ο Μιχάλης είναι από τους καθηγητές που σε εμπνέουν να ασχοληθείς με το πιάνο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πραγματικά είναι αξιόλογος καθηγητής και έχει κάνει σπουδαία καριέρα. Πάντως αποκαλύπτει ότι είχες αιμονή και σταθερή προσήλωση στη μουσική. Μ' άρεσε πολύ. Γυρίζοντας και κοιτάζοντας προς τα πίσω, τα παιδικά σου χρόνια, τι γεύση είχανε? Εκπληκτική. Η οικογένεια ήταν αγαπημένη, ήταν πάρα ενωμένη. Πολύ αγαπημένη. Καταρχάς να πω ότι είναι μια οικογένεια που ξεπέρναγε κάθε πρόβλημα. Δηλαδή για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, το να υπάρχει μια οικογένεια και ένας πυρήνας που κάθε πρόβλημα που έρχεται, το πιο σημαντικό πράγμα είναι ο πυρήνας και η οικογένεια. Σε ποια γειτονιά μεγάλωσες? Περιστέρι. Στο Ήλιο, ναι. Περιστέρι γεννήθηκα, στο Ήλιο μεγάλωσα. Είναι ακόμα εκεί, οι γονείς μου ακόμα εκεί μένουν. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό. Διατηρείς παρέες και φιλίες από εκείνη την εποχή? Βέβαια, και από το σχολείο έχω φίλους και από. Εννοείται, αυτή είναι. Τρία αδέρφια. Τρίδημα. Τρίδημα. Ήμασταν τα πρώτα τρίδημα. Τα πρώτα. Στην Ελλάδα με εξωματική. Ναι, εξωματική. Είναι αλήθεια ότι είχε δώσει μια συνέντευξη τότε η μητέρα σου στη Σεμίνα Διγενή? Ναι, ναι, είχε γίνει τότε, εκείνη την περίοδο είχε γίνει τεράστιο θέμα. Γιατί ήταν κάτι εξωπραγματικό για εκείνη την εποχή αυτό που συνέβη και έδωσε και δύναμη. Εδώ είσαι με τα αδέρφια. Ναι, ναι. Οι τρεις μαζί. Έδωσε και δύναμη σε κόσμο όλοι αυτοί. Δηλαδή να μπορέσουν να κάνουν οικογένεια. Αυτό διάβασα. Δηλαδή έρχονται και με ακούνε άνθρωποι και με βλέπουν μέσα και μου λένε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν ο λόγος που μπορέσαμε και κάναμε οικογένεια. Αυτό είναι για μένα κάτι φανταστικό. Δηλαδή. Πέρασε η μητέρα σου με εκείνη τη συνέντευξη αυτό το ακριβώς, μήνυμα. Ακριβώς, και ακριβώς. Πολλοί άνθρωποι είδαν τη ζωή τους να αλλάζει. Εκπληκτικό, δεν είναι αυτό? Πώς είσαι με τα αδέρφια σου? Η αδερφή σου μαθαίνω ότι έχει παντρευτεί και ζει πια στο εξωτερικό. Στην Ολλανδία, ναι. Στην Ολλανδία. Είμαι περήφανος για τα αδέρφια μου. Νιώθω τεράστια περηφανιά. Ο αδερφός μου, ο Παύλος, είναι ένα εξαιρετικό πλάσμα. Είναι ένας άνθρωπος με τρομερή ευφυΐα και τρομερή συγκέντρωση σε όλο αυτό που κάνει. Και είστε και κολλητοί, μαθαίνω. Ναι, με τον αδερφό μου είμαστε μαζί, δουλεύουμε και μαζί. Είμαστε πάρα πολύ αγαπημένοι και μετράει πάρα πολύ η συμβουλή του σε μένα. Και η δικιά μου σε αυτόν. Η αδερφή μου με κάνει περήφανο γιατί κάνει τεράστια ακαδημαϊκή καριέρα. Είναι διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο, επίκουρο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο τη Ουτρέχτη. Και κάνει τρομερά πράγματα. Δηλαδή, πραγματικά τι να πω, είναι τα αδέρφια μου είναι. Μίλησέ μου και για τους γονείς. Η μητέρα. Η μητέρα μου είναι Μπουμπουλίνα. Είναι ένας άνθρωπος. Αυτή είναι. Η μητέρα μου είναι ένας άνθρωπος. Το τιμόνι της οικογένειας. Ναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον εκτιμά φάνταστα. Έχει. Δίνει πάντα το παράδειγμα προς μίμηση. Ο τρόπος που διαχειρίζεται τις καταστάσεις είναι άψογος. Είναι δηλαδή πραγματικά ώρες-ώρες λέω πώς το κάνεις αυτό.
Ο πατέρας. Ο πατέρας μου είναι ένας άνθρωπος έτσι. Του αρέσει πάρα πολύ να είναι με την οικογένεια. Του αρέσει πάρα πολύ να μιλάει. Δηλαδή, λες και είμαστε φιλαράκια. Που αυτό είναι τρομερό το να έχεις τη σχέση αυτή με τον πατέρα. Όταν χρειαστείς μια συμβουλή. Ναι. Σε ποιον από τους δύο θα πας πρώτα, στη μητέρα ή στον πατέρα? Αυτό είναι. Ή στον αδερφό. Μ' αρέσει να μαζευόμαστε όλοι και να λέω και να παίρνω ο καθένας την άποψή του. Και να βγάζω τα δικά μου συμπεράσματα σύμφωνα με αυτό που πραγματικά. Οικογενειακό συμβούλιο, ναι, ναι. Λοιπόν, γίνεται στα δύσκολα. Δεν είναι μόνο οικογενειακό συμβούλιο. Μπορεί στην οικογένεια να τη δημιουργήσουν και οι φίλοι σου. Είναι εκτός από την οικογένεια. Είναι και οι φίλοι σου οι οποίοι παίζουν ρόλο. Έχω κάποιους ανθρώπους στη ζωή μου, είμαι τυχερός αυτό γιατί έχω φίλους που με αγαπάνε και τους αγαπάω πάρα πολύ και πραγματικά μετράει πάρα πολύ η γνώμη τους για μένα. Πώς βίωσαν οι γονείς και τα αδέρφια την επιτυχία σου? Πώς την αντιμετώπισαν? Πάντα με ταπεινότητα. Είναι άνθρωποι που πάντα μου λένε, ξέρω εγώ, ηρέμησε λίγο. Απόλαυσε λίγο κάποια πράγματα στη ζωή. Δηλαδή πρέπει να το κάνεις αυτό. Αλλά επειδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει να βάζω στόχους. Πολλές φορές μέσα στον εαυτό μου παλεύω κιόλας, γιατί πάντα όταν πετυχαίνουμε κάτι και εγώ με την εταιρεία μου, είτε στη δουλειά μου, είτε. Τώρα σκέφτομαι πολλά πράγματα που ανοίγει αυτή η κουβέντα. Χάνω μερικές φορές την μπάλα. Δηλαδή πάντα κυνηγάω το επόμενο, πάντα γιατί είμαι ένας άνθρωπος που λέω sky's the limit. Δεν προλαβαίνεις, ναι, να καταλάβεις, ναι, αυτό που σου συμβαίνει. Ακριβώς, ακριβώς. Μπαίνω σε ένα τρένο και δεν προλαβαίνω να κοιτάξω δεξιά και αριστερά. Συνοδοιπόροι σε αυτό το ταξίδι είναι η οικογένειά μου και προσπαθούν να μου λένε ότι κάνε και μια στάση σε αυτό το τρένο. Δηλαδή. Ζήσε και λίγο. Ζήστο και λίγο, γιατί από αυτό η συναισθηματική σου, η επαγγελματική σου νοημοσύνη την εξελίσσεις. Η συναισθηματική σου νοημοσύνη όμως πολλές φορές μένει πίσω και αυτό του στεναχωρεί. Η ισορροπία, ναι, επομένως, καταλαβαίνω από, ναι, αυτά που μου λες, Κωνσταντίνε, ανάμεσα στην επαγγελματική ζωή και την προσωπική, ναι, ζωή. Κάπου έχει ανατραπεί υπέρ της επαγγελματικής. Ακριβώς, αυτό το πράγμα. Και όσο, δηλαδή, ο κορονοϊός, παραδείγματος χάρη, ήταν ένα. Μία αφορμή για να μπορέσω κι εγώ να βρω κάποια πράγματα στον εαυτό μου, στο χαρακτήρα μου, στην προσωπικότητά μου, στο τι έχει μείνει πίσω και να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα τα οποία θα με κάνουν και. Γιατί θα με κάνουν και καλύτερο προσωπικό χρόνο. Ακριβώς. Αυτό στην ουσία είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Ακόμα και από την επαγγελματική σου ζωή είναι πιο σημαντικό αυτό. Η οικογένεια είναι στο μυαλό σου για το μέλλον. Δηλαδή, σίγουρα, θα ήθελες να κάνεις οικογένεια, σαφώς, και εντάξει, παιδιά. Όχι τώρα. Δηλαδή, γιατί τώρα. Είσαι και πολύ νέος ακόμα. Δεν σε πήρανε τα χρόνια. Νιώθω νέος τουλάχιστον. αλλά κάποια στιγμή στο μέλλον σίγουρα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Δηλαδή, σκέφτομαι τον εαυτό μου σαν πατέρα. Διάβασα σε μια παλιότερη συνέντευξή σου ότι κάποια στιγμή ετοιμάζοντας κάποιο δίσκο. Έπεσες τόσο πολύ με τα μούτρα στη δουλειά που σχεδόν εντός εισαγωγικών ξέχασες τη γυναίκα που ήταν μαζί σου εκείνη την περίοδο. Την άφησες πιο πίσω. Να σου πω, δεν είναι ότι την ξέχασα, είναι ότι είχα τόσο πολλή δουλειά γιατί έπρεπε να βγει ο δίσκος μου, έπρεπε να κάνω, ξέρω εγώ, βίντεο κλιπ, έπρεπε να κάνω κάποιες συνεντεύξεις, έπρεπε να είμαι στις συναυλίες, έπρεπε να είμαι στα μαγαζιά που δούλευα. Είχα πάρα πολλή δουλειά που ήθελα να δώσω κάποια πράγματα και δεν μπόρεσα να τα δώσω. Δηλαδή, καλέστηκα να επιλέξω. Βέβαια, δεν είναι ότι φταίω μόνο εγώ σε αυτή την κατάσταση. Φταίει και ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μην κατάλαβε τη συγκεκριμένη φάση ότι περνούσα κάποια ζόρια και να με στηρίξει. Ίσως φταίω και εγώ σε αυτό το πράγμα που δεν μπόρεσα να δείξω, να καταλάβει. Τι πρέπει να έχει μια γυναίκα για να σε τραβήξει, για να τραβήξει την προσοχή σου και τι πρέπει να έχει, γιατί αυτό είναι δεύτερο θέμα σημαντικότερο, για να μείνεις μαζί της, για να δεθείς μαζί της. Σίγουρα να ξεπερνάμε ό,τι προβλήματα έρχονται μαζί και να είμαστε συνοδοιπόροι σε αυτό το ταξίδι. Δηλαδή να με βλέπει, ας πούμε, και να νιώθει όμορφα. Να σε στηρίζει, να σε θαυμάζει και να σε στηρίζει. Γιατί η δουλειά μου είναι και η δεύτερη μου σχέση. Δηλαδή, αν δεν αγαπήσει τη δουλειά μου, δεν πιστεύω ότι θα μπορέσουμε. Τώρα, άστα αυτά και πες την αλήθεια, είναι η πρώτη σου σχέση. Αυτή την περίοδο είναι η πρώτη σου σχέση. Ο κορονοϊός με κατάφερε να καταλάβω ότι είναι η δεύτερη μου σχέση. Μάλιστα. Αυτό είναι το σημαντικό και. Το σημαντικό για μένα μέσα μου. Ότι οι ανθρώπινες σχέσεις είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Και το πώς νιώθουμε, γιατί μέσα από μια στιγμή και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτή η κουβέντα που θα πούμε θα βγάλει κάποια συμπεράσματα. Αυτά τα συμπεράσματα είναι αυτά που θα κρατήσω εγώ για να εξελιχθώ και στο επάγγελμά μου και στις προσωπικές μου σχέσεις, οτιδήποτε. Η γυναίκα που θα έρθει και θα μείνει, ναι, τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει, πώς πρέπει να είναι?
Καταρχάς να έχει χιούμορ, μου αρέσει να βλέπω να έχει χιούμορ. Να έχει ομορφιά εσωτερική, θα έλεγα. Είναι πιο σημαντική η ομορφιά εσωτερική. Και όπως σου είπα και πάλι, να ξεπερνάει προβλήματα τα οποία θα έρθουν. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Όταν γυρίσουμε, να είστε εδώ. Διότι έρχεται Βασίλης Καράς, που θα μιλήσει για τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Έρχεται Νατάσα Θεοδωρίδου, με την οποία θα συνδεθούμε ζωντανά για να μιλήσουμε για τον Κωνσταντίνο. Έρχεται Τσιτσιπάς, Στέφανος Τσιτσιπάς, το αστέρι το μεγάλο. Έρχεται Διαμαντίδης, έρχεται Παπαλουκάς. Μη φύγετε, θα χάσετε. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί. Δεν έχει τέλος αυτό που ζούμε εγώ και εσύ. Στο χαρτί βέλος και πάμε όπου μας πει. Δεν με νοιάζει το που μαζί σου να με και πάω παντού. Δεν έχει νόημα να με αλλού αφού έχω εσένα. Αφού η καρδιά μου προχώρα φωνάζει, μαζί σου με συναρπάζει. Που κάθε στιγμή με όνειρο μοιάζει, μαζί σου ο κόσμος αλλάζει και μόνο αυτό με νοιάζει. Μαζί σου ο κόσμος αλλάζει και μόνο αυτό με νοιάζει. Απόψε μέχρι κι ο καιρός μαζί μου τα βάλε. Κι αφού η βροχή ποτέ δεν έγινε χαλάζει, γλυκό χαράζει. Έχουν περάσει μήνες που είσαι μακριά μου και έχει θολώσει η κούκλα που είχα στη βιτρίνα μου. Μα σε ψάχνω απεγνωσμένα στην Αθήνα μου. Σε ψάχνω απεγνωσμένα στην Αθήνα μου. Αυτό το τραγούδι, Κωνσταντίνε, γράφτηκε στην πρώτη καραντίνα, έτσι, ναι, δεν ναι, είναι. Ναι, ακριβώς. Αυτό το τραγούδι... Και είναι διαφορετικό, ναι, από τα άλλα τραγούδια, ναι, που είχες μέχρι τότε τραγουδήσει. Γενικά μου αρέσει να εξελίσσομαι και να δοκιμάζω καινούργια πράγματα. Αυτό το τραγούδι ήταν επηρεασμένο από ανθρώπους που έχουν αφήσει ιστορία στο ελληνικό τραγούδι. Όπως είναι ο Δημήτρης ο Μητροπάνος, όπως είναι ο Τσιτσάνης. Επειδή μελέτησα μουσική εκείνη την περίοδο, γιατί δεν μπορούσα να ήμουν σε ένα σπίτι και ήθελα να μελετήσω, να μάθω κάποια πράγματα τέλος πάντων. Και επειδή μένω στο κέντρο, έκανα βόλτες σε διάφορα σοκάκια της Αθήνας και συνειδητοποίησα ότι είναι η τρομερή ομορφιά της Αθήνας. Δηλαδή. Και λέω, ζούμε στην Αθήνα και δεν ξέρουμε πραγματικά, δηλαδή εγώ ζω στην Αθήνα και δεν ήξερα τα σοκάκια τα οποία είναι τόσο όμορφα και τόσο γραφικά, ας πούμε. Και λέω, δεν υπάρχει ένα τραγούδι που να μιλάει για την Αθήνα, ας πούμε, και να βγάλει ένα συνέστημα και μια μυρωδιά, ας πούμε, ελληνική. Και μιλάω μαζί με τον φίλο μου, τον Λευτέρη τον Κιντάτο, ο οποίος έχει γράψει και το τραγούδι. Και του έδωσα την ιδέα και το όραμά μου και τη μυρωδιά αυτή. Και βγήκε, ναι, αυτό το υπέροχο τραγούδι, ναι, που ακούσαμε. Με το Λευτέρη συνεργαζόμαστε άψογα. Δηλαδή, οτιδήποτε και να μιλάμε, συνεννοούμαστε, είναι ένας εκπληκτικός συνθέτης. Και πιστεύω αυτό το παιδί θα αφήσει ιστορία στη σύνθεση, αλλά και εκπληκτικός τραγουδιστής. Τέλος πάντων, του είπα το όραμά μου και με παίρνει μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες, μου λέει, για άκου κάτι που έγραψα. Και λέει, δεν το πιστεύω. Λέει, είναι ακριβώς αυτό που συζητάγαμε. Γράφεις και τραγούδια. Γράφω, ναι. Έγραφες από μικρός ή τα τελευταία χρόνια άρχισες να γράφεις? Από μικρός είχα κάποιες μελωδίες στο μυαλό μου. Πιο πολύ μικρός είχα λίγο έτσι πιο κινηματογραφικά έγραφα. Αλλά μεγαλώνοντας, όταν άρχισα να μπαίνω στο επάγγελμα. Γράφεις και στίχους και μουσική. Ναι, ναι, γράφω. Τι έρχεται πρώτα? Πρώτα έρχεται ο στίχος ή για η μένα μουσική? Πρώτα γράφω τη μουσική και μετά γράφω το στίχο. Πρώτα έρχεται μια μελωδία, ναι, μέσα, ναι, σου. Απλά και μετά... ίσως σκέφτομαι πολλές φορές αν μιλάει για χωρισμό. Αν μιλάει για έρωτα, αν μιλάει για οτιδήποτε, ας πούμε.
και έτσι πάνω σε αυτό γράφω μουσική και μετά σκέφτομαι τι μπορεί να λέει. Συνήθως γράφεις σε ώρες που έχεις έντονα συναισθήματα ο ίδιος ή μπορεί το ερέθισμα να είναι από κάτι που σου είπε ένας φίλος σου ή από κάτι που είδες. Ερεθίσματα λαμβάνω από τον οποιοδήποτε. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος τέτοιος. Γενικά αφού γκράζομαι την κοινωνία και προσπαθώ να καταλάβω πώς εκφράζεται. Πώς, δηλαδή μέχρι και ο κύριος Δημήτρης που έχει το περίπτερο κάτω από το σπίτι μου μπορεί να μου πει κάτι και να μου δώσει μια έμπνευση, ας πούμε. Και έτσι προχωράω και στη σύνθεση και στη ζωή μου γενικότερα. Θέλω στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι λέει για σένα ένα φιλαράκι σου. Γιατί είναι φιλαράκι σου, ο κορυφαίος Έλληνας ταινίστας όλων των εποχών και ένας από τους κορυφαίους πλέον ανά τον πλανήτη. Μιλώ για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος μας λέει ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι ένας από τους λίγους ανθρώπους που ξέρουν να ακούν. Αφήνει και ιστορία. Και ότι η μουσική σου τον έχει εμπνεύσει πολλές φορές. Τιμή πάμε. Μου. Oh, favorite big song. Πάρε μ' αγκαλιά. Πάρε μ' αγκαλιά by Κωνσταντίνος Αργυρός. Έχω να πω ότι από τα καλύτερα χαρίσματα και χαρακτηριστικά του Κωνσταντίνου είναι ότι είναι καταδεκτικός, είναι ένας άνθρωπος στον οποίο εμπιστεύομαι. Δεν έχω πάρα πολλούς φίλους και ανθρώπους με τους οποίους περνάω χρόνο όταν βρίσκομαι Αθήνα, αλλά με το που φτάσω, με το που είμαι σπίτι, πάντα τους στέλνω μήνυμα, προσπαθώ να βρω λίγο χρόνο ώστε να περάσουμε, να βγούμε έξω λίγο, να μιλήσουμε, να συζητήσουμε. Έχει μια πολύ έτσι ωραία αύρα. Και επίσης ακούει, είναι από τους λίγους ανθρώπους που ξέρω που ακούει και η γνώμη του για τα περισσότερα πράγματα, δεν ξέρω, μετράει περισσότερο. Έχει την αρτιστική αυτή πλευρά του, την οποία αγαπώ πάρα πολύ και είναι ένας φοβερός τραγουδιστής, ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά στη χώρα μας, με τη μουσική του με έχει εμπνεύσει πάρα πολλές φορές. Γενικά νιώθω μια έτσι άνεση και μια έτσι ωραία φιλία μαζί του, την οποία ελπίζω να διαρκήσει για πολλά πολλά χρόνια. Και επίσης μου έχει κάνει, του έχω ζήσει μία χάρη, την οποία ελπίζω να πραγματοποιήσει σύντομα. Έχει να κάνει με ένα τραγούδι το οποίο του ζήτησε συγκεκριμένα να δημιουργήσει. Μπορεί να σας το πει κι αυτός άμα θελήσει, αλλά είναι ένα όνειρο ζωής κι αυτό, για μένα προσωπικά. Και ξέρω ότι ο Κωνσταντίνος είναι ικανός να κάνει κάτι τέτοιο. Αυτά είπε ο Στέφανος και δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω τώρα τι τραγούδι σου ζήτησε. Με τον Στέφανο έχουμε μια φανταστική σχέση. Εμβαθύνουμε σε πράγματα τα οποία ψυχολογίας, γιατί η δουλειά που κάνει και σε αυτό το επίπεδο που έχει φτάσει χρειάζεται να έχει τρομερή ψυχολογία και αυτό το πράγμα εμένα μου κάνει πάρα πολύ καλό το να μπορέσω να βρω το τι τον κάνει τόσο σπουδαίο. Γιατί πραγματικά μιλάμε για ένα σπουδαίο αθλητή και έναν σπουδαίο άνθρωπο. Έχει αφήσει ιστορία, αφήνει ιστορία και θα συνεχίσει να αφήνει μεγάλη ιστορία, γιατί όλο αυτό ξεκινάει από μέσα του. Λοιπόν, μου έχει πει ότι θα ήθελε να δοκιμάσω κάποια πράγματα σε λίγο πιο dance μορφή, γιατί έτσι λίγο πιο ένα συγκεκριμένο στυλ το οποίο μου έχει προτείνει, το οποίο ίσως κάποια στιγμή το δοκιμάσω, γιατί όχι. Μ' αρέσει να δοκιμάζω γενικά πράγματα. Κοίταξε, ο Στέφανος πια, επειδή είναι πολύ ταξιδεμένος λόγω τένις και κοσμοπολίτης, ό,τι σου μεταφέρει είναι αυτό που έχει δει ότι πάει καλά σε άλλες χώρες. Δεν νομίζω ότι το σκέφτεται ότι τι θα κάνει η επιτυχία, σου ξέρει. Αλλά τι θα του άρεσε να ακούσει από σένα. Ακριβώς, ναι. Δηλαδή είναι πιο σημαντική αυτή η άποψη, η οποία... Το θεωρώ πολύ πιθανό να είναι έτσι όπως το λες. Πες μου κάτι για να γυρίσουμε πίσω. Πότε έρχεται η πρώτη σου επαφή, η επαγγελματική με το τραγούδι? Πότε ανεβαίνεις για πρώτη φορά σε πάλκο, τραγουδάς σε πίστα? Για πρώτη φορά ανέβηκα 19 χρονών, 18 προς 19, δεν τα έχω κλείσει τα 19, με την Αναβίση. Εκεί έκανα τον ντεμπούτο μου. Πάνω σε πίστα, ας πούμε. Για μένα τεράστια εμπειρία. Ένας 19χρονος να τραγουδάει με την Άννα Βύση, ας πούμε, που είναι ένας θρύλος. Πολύ σημαντική Ελληνίδα τραγουδίστρια, από τις πιο σημαντικές.
χωρίς να το καταλάβαινα, πήρα πάρα πολλά πράγματα από την επικοινωνία της, από τον τρόπο που τραγουδάει, από τον τρόπο που εκφράζεται. Και σύμφωνα με τη δικιά μου την ενέργειά της και σύμφωνα με γιατί το δικό έχεις μου... και εσύ την ίδια ενέργεια στην πίστα. Νομίζω ότι η Άννα είναι μοναδική σε αυτό που κάνει. Είσαι και εσύ στην πίστα, ακούραστος καταρχήν. Μας αρέσει αυτό που κάνω, μας αρέσει πάρα πολύ. Και όταν βλέπω την Άννα. Βέβαια, εκείνη τη στιγμή δεν το συνειδητοποιούσα ότι κλέβω πράγματα ή ότι δανείζομαι πράγματα ή ότι υιοθετώ κάποια πράγματα. Κρατούσα πράγματα τα οποία με τη δικιά μου προσωπικότητα προσπαθούσα να τα εξελίξω. Αλλά ήταν ένας από τους ανθρώπους, καλλιτέχνες, παύλα καλλιτέχνες, ο οποίος με επηρέασε στα πρώτα μου βήματα. Κωνσταντίνε, το πρώτο τραγούδι σου που άκουσες να παίζεται στο ραδιόφωνο, ποιο ήτανε? Μάλλον κάτι ξέρω ήταν. Μάλλον κάτι ξέρω. Ποια ήταν τα συναισθήματά σου? Δηλαδή, ανοίγεις το ραδιόφωνο και ακούς τον εαυτό σου. Πώς ένιωσες? Πρέπει να ήταν μια μοναδική στιγμή αυτή. Θυμάμαι, ήμουνα στο δρόμο, οδηγούσα. Ήταν 7 ώρα το πρωί μετά από κάποιο ξενύχτη με φίλους μου. Και ήταν 7 ώρα το πρωί, έτσι ήμουνα στην παραλιακή και έβλεπα τη θάλασσα και, και τη ανατολή του ηλίου, τέλος πάντων. Και κάνω ένα έτσι να αλλάξω σταθμό και ξεκινάει και παίζει το τραγούδι μου. Και σταματάω σε μια γωνία, ανάβω ένα τσιγάρο τότε που κάπνιζα και δίνω μια μπουνιά πάνω. Στο ταβάνι του αυτοκινήτου. Και καθόμουν έτσι σε μια γωνίτσα και απολάμβανα τη στιγμή αυτή που πρώτη φορά άκουσα τον εαυτό μου στο ραδιόφωνο. Ένιωθες σαν τον αθλητή που κερδίζει μια κούρσα. Μια κούρσα και λέω... Παίρνει ένα μετάλλιο. Ναι, και λέω σε ευχαριστώ Θεέ μου που μου δίνεις τη δυνατότητα να πάρω τέτοια συναισθήματα, ας πούμε. Πάμε τώρα να ακούσουμε έναν πολύ σημαντικό Έλληνα τραγουδιστή. Έναν λαϊκό τραγουδιστή από τους πολύ δυνατούς, σε μένα αγαπημένος γιατί είναι πατρίδα Θεσσαλονίκη. Θρύλος. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Βασίλη Καρά. Βασίλη μου, καλησπέρα. Χαιρετώ το όμορφο τα αγόρια εκεί. Καλά, εγώ αγόρι υπήρξα πριν καμιά τριανταριά χρόνια. Εμείς θα παραμένουμε νέοι, μικροί. Έτσι είναι. Έτσι. Βασίλη, έχεις γράψει ένα υπέροχο τραγούδι που τραγούδησε ο Κωνσταντίνος. Το «Κι ας πονάω». Μίλησέ μου γι' αυτόν, πες μου... Ο τεράστιος Βασίλης τι θα έγραφε, για πόνο δεν θα έγραφε. Είναι ο βασιλιάς της καψούρας. Πες μου για τον Κωνσταντίνο. Πριν πάρα πολλά χρόνια, δεν ξέρω αν είναι 10-12, όταν πήγα να ακούσω λοιπόν αυτό το πιτσιρίκο, όταν έφυγα είπα «Τόχιλο, μικρός, τόχι». Δηλαδή, δεν τη φοβάται την πίστα. Εμείς οι παλιοί λέμε ότι να σε τρέμει η πίστα, όχι να τρέμει στην πίστα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα νέα παιδιά που δεν τη φοβούνται την πίστα. Το τρώνε το μικρόφωνο που λέω κι εγώ. Αλλά το πιο σημαντικό για το μικρό, για την καριέρα του που ξεκίνησε, που εύχομαι βέβαια να πάει πάρα πολύ ψηλά, όσο ψηλά γίνεται, και να κρατηθεί μετά, γιατί εκείνο είναι το δύσκολο. Το πιο σημαντικό όμως για τον Κωνσταντίνο είναι ότι έχει πάρα πολύ καλή παιδεία από την οικογένειά του. Είχα την τιμή να γνωρίσω τους γονείς του. Και είδα ότι μεγάλωσε με πάρα πολύ καλές αρχές και αυτό είναι πολύ σημαντικό στη δουλειά μας, το φέρεστε και όλα, σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, αυτό το νομίζω το βοηθάει πάρα πολύ και του κάνει πάρα πολύ καλό του Κωνσταντίνου. Τα υπόλοιπα το έχουμε από καρδιά, θα τα βρει στον δρόμο του όλα. Βασίλη, ξέρετε, αν έπρεπε... Ξέρω ότι τον αγαπώ πολύ. Αν έπρεπε εσύ... Με αυτή τη μεγάλη διαδρομή που έχεις κάνει στο ελληνικό τραγούδι, να του δώσεις μια συμβουλή για τη συνέχεια, τι θα του έλεγες? Να είναι αυτός που είναι, να μην εκμεταλλεύει τον εαυτό του. Να μην αφήνει να ξεφύγει πιο μπροστά το όνειρο από αυτό. Να προλαβαίνει αυτός το όνειρο, να μην του φεύγει το όνειρο, να μην τρέχει. Βασίλη Καρά, σε ευχαριστούμε από καρδιάς για την πολύ όμορφη παρέμβασή σου. Βασίλη, μου, σε αγαπώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Και βέβαια θα ακούσουμε «Κι ας πονάω» τώρα. Πάμε! Κι ας πονάω, δεν γυρνάω πίσω δεύτερη φορά. Δεν περίμενα από σένα τέτοια συμπεριφορά. Κι ας πονάω, δεν γυρνάω πίσω δεύτερη φορά. Δεν τέτοια συμπεριφορά. Βασίλης Καράς, δώσε στρατέ,
Τώρα, θέλω να έρθω και λίγο στην κριτική που κατά καιρούς έχεις δεχθεί. Ναι. Θέλω να μου πεις πώς την ακούς, αν έχεις ανοιχτά αυτιά στην κριτική. Σίγουρα αν μπορείς να ξεχωρίσεις πότε μια κριτική γίνεται από φθόνο και πότε γίνεται από πραγματική αγάπη και φροντίδα για σένα, από ανθρώπους δηλαδή που θέλουν να προχωρήσεις, ναι, και αν δουλεύεις πάνω σε αυτά που κάθε φορά σου επισημαίνονται. Καταρχάς, τα διαβάζω όλα. Προσπαθώ να μην μπαίνω σε διαδικασία να με πειράζουν. Διαβάζω οποιαδήποτε κριτική ή οτιδήποτε κάνει ο καθένας. Απλά, επειδή δεν μ' αρέσει, δεν είμαι αντιδραστικός σαν άνθρωπος, προσπαθώ να μιλάω με τη δουλειά μου και οτιδήποτε έχω να πω στον οποιοδήποτε θέλω να μιλάω με τραγούδια και με το ότι έχω επιλέξει να μην βγαίνω μπροστά στις κάμερες, στις συνεντεύξεις, οτιδήποτε. Οπότε όλο αυτό, τουλάχιστον νομίζω έχω καταφέρει να μην με ενοχλεί εσωτερικά, που είναι το πιο σημαντικό. Αυτοί γιατί που... και οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους, έτσι, σύμφωνα με το τι συμβαίνει. Σε αυτούς, για παράδειγμα, ναι, που σε συγκρίνουν κατά καιρούς με τον Αντώνη Ρέμο, ναι, και λένε ότι μοιάζει το στυλ σας, τι θα τους έλεγες, τι θα απαντούσες? Ότι είναι πάρα πολύ όμορφο το να έχεις ένα εμπνευστή, ο οποίος έχει αφήσει τη δική του ιστορία σε αυτό που κάνει. Γιατί έχω πάρα πολλούς εμπνευστές στη ζωή μου. Ένας από τους ανθρώπους που εμπνεύστηκα είναι και ο Αντώνης ο Ρέμος. Είναι μια εκπληκτική λαϊκή φωνή που έχει κάνει τρομερά βήματα και μια σπουδαία καριέρα. Και ακόμα συνεχίζει και την κάνει και είναι χαρά. Επομένως, η απάντηση είναι ναι, με εμπνέει. Ναι, βέβαια. Ναι, με τον θαυμάζω. Βέβαια, όπως έχω εμπνευστεί και με την Άννα, όπως έχω εμπνευστεί και από το Βασίλη, όπως έχω εμπνευστεί και από ανθρώπους του εξωτερικού. Πραγματικά και με τον Αντώνη εντωμεταξύ έχουμε και μια πολύ φιλική σχέση. Από την παλαιότερη, ναι, γενιά, ναι, των τραγουδιστών. Υπάρχουν κάποιοι που τους ξεχωρίζεις, που τους άκουγες από μικρός, βέβαια, και βέβαια, που τους κουβαλάς μέσα σου, βέβαια, να το πω έτσι. Καταρχάς, έχω μια τεράστια αγάπη στο Χατζηδάκι, στο Τζιτσάνι, στους μεγάλους συνθέτες. Στους μεγάλους αυτούς συνθέτες, τέλος πάντων. Μοσχολιού, εκπληκτική, ας πούμε. Πιο μετέπειτα ο Μητροπάνος που ακούγαμε στην οικογένειά μου πάρα πολύ. Ο Κώστας ο Χατζής. Με τον οποίο σε είδα και να τραγουδάς πρόσφατα. Έχω τεράστια αγάπη στο Χατζινάσιο. Τεράστια αγάπη στο Μίμι Πλέσα που αφήσανε τρομερή, ας πούμε, τρομερά τραγούδια, τρομερές μουσικές. Προσωπικότητες οι οποίες χτίσανε την ελληνική μουσική βιομηχανία. Και πάνω σε αυτή τη μουσική βιομηχανία εμείς πατήσαμε και εμπνευστήκαμε ώστε να κάνει ο καθένας τη δικιά του πορεία και τη δικιά του γραμμή στη μουσική. Επομένως, ακούς τους παλιούς. Ο Νικολόπουλος, εκπληκτικός. Τους μελετάς. Και παίρνεις στοιχεία αυτούς προχωρώντας. Παίρνω στοιχεία από τον οποιοδήποτε. Δηλαδή μπορεί και τώρα να μιλάμε και να πάρω στοιχεία και από σένα. Σε οτιδήποτε στο έχεις. Τραγούδι εύχομαι να μην πάρει στοιχεία από μένα. Γιατί θα είναι κρίμα να καταστραφεί η καριέρα σου τόσο γρήγορα και άδοξα. Θα μπορούσα να εμπνευστώ. Μίλησες για τον Χρήστο Νικολόπουλο. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για σένα. Θανάτου σε ερωτεύτηκα. Σε σένα ναι με πάνε όλα τα βήματα. Για σύνε να περάσω 40 κύματα. Έλα! Τον Κωνσταντίνο γνωριστήκαμε μέσα από τη δουλειά, από διάφορες φορές που συναντηθήκαμε εδώ εκεί, αλλά κυρίως συναντηθήκαμε στη συναυλία μου που έγινε στο Καλλιμάρμαρο και είχαμε και πάρα πολύ κόσμο. Τον πρότεινα γιατί είμαι από αυτούς που αναγνωρίζω την νέα γενιά των τραγουδιστών, όπως αυτή του Κωνσταντίνου του Αργυρού, και ήθελα να δώσω μία επιβεβαίωση με την συναυλία αυτή ότι πλέον αυτοί είναι που θα συνεχίσουν με το δικό τους στυλ την πορεία του ελληνικού τραγουδιού. Και ήθελα να τον ευχαριστήσω πολύ κιόλας επί τη ευκαιρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι τεράστιο το έργο σου, μαέστρο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μεγαλώσανε η οικογένειά μου και όλες οι οικογένειές μας με τα τραγούδια σου. Είναι τεράστια τιμή και τεράστια χαρά που είμαι εδώ. Δεν θα ξεχάσω την στιγμή στη συναυλία μου που φώναξε τη μάνα του. Μάνα, άκουσε, με τραγουδάω. Και θέλω να ξέρεις ότι είναι και η μανούλα μου εκεί πάνω και μας βλέπει. Μητέρα, ο γιος σου τραγουδάει.
τα τραγούδια του Τεράστιου. Ένα καλό χειροκρότημα παρακαλώ. Είναι πολύ έτσι αυθόρμητο παιδί και νομίζω πως αυτό είναι που περνάει στον κόσμο και τον κάνει ιδιαίτερο. Και βεβαίως και η φωνή του που είναι εξαιρετική. Να του ευχηθώ να είναι έτσι πάντα και να προσπαθήσει να διαλέγει και τραγούδια καλά πάντα. Έτσι, γιατί πολλές φορές οι μικρότεροι τραγουδιστές επηρεάζονται από κάποιους παραγωγούς που τους, καμιά φορά τους οδηγούν σε όχι σωστό δρόμο. Τα κριτήρια του νομίζω είναι πολύ καλά, να προσπαθεί να διαλέγει ο ίδιος τα τραγούδια του για να μπορεί να έχει ένα, έτσι, μια σταθερή βάση για να προχωράει στο μέλλον. Αυτά είπε ο μέγας Χρήστος Νικολόπουλος. Τι για σένα. Πω, δηλαδή για ένα τόσο σπουδαίο άνθρωπο. Γιατί η ψυχή του είναι διαμάντι. Κωνσταντίνε, λάθη έχεις κάνει στη ζωή σου. Φυσικά και έχω κάνει λάθη. Και μετανιώνεις για λάθη σου ή μαθαίνω, όχι. Μαθαίνω, δεν μετανιώνω. Μαθαίνω από τα λάθη μου και όλοι οι άνθρωποι κάνουμε λάθη. Δεν είμαστε τέλειοι. Πάντως υπήρξε ένα λάθος σου, το οποίο γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία. Μάλιστα έγραψες εσύ τους στίχους και τη μουσική στο τραγούδι αυτό, στο τραγούδι «Λάθος μου», το οποίο τραγούδισες μαζί με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Πρέπει να σου πω ότι το ντουέτο σου με την Νατάσα ήταν η αφορμή για να σε προσέξω εγώ, να αρχίσω να παρακολουθώ τα τραγούδια σου. Καθώς είμαι θαυμαστής της Νατάσας και, παρακολουθώντας την να τραγουδάει, έπεσα και πάνω στο ντουέτο μαζί σου. Λοιπόν, πάμε να της πούμε μια καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Νατάσα μου. Χαίρομαι πολύ που είμαι ανάμεσα σε δύο τόσο όμορφα αγόρια, τόσο όμορφους άντρες. Πω, εγώ σήμερα με είπε πριν αγόρι ο Καράς, με είπε τώρα και η Νατάσα. Αισθάνομαι ξανά στα 30. Κάτι σημαίνει αυτό, Νίκο μου, κάτι σημαίνει. Επιστροφή στα 30. Ναι. Σήμερα, με αφορμή την εκπομπή, σκεφτόμουν ότι θα βγεις να μιλήσεις για τον Κωνσταντίνο. Είχαμε μιλήσει και μου το είχες πει κιόλας ότι θα βγεις να μιλήσεις. Και μου ήρθε στο μυαλό η εικόνα σου όταν πρωτοήρθες στην Αθήνα και τραγουδούσες μαζί με τον Αντώνη Ρέμο στις Χάντρες. Και ήμουν το από κάτω, ήρθα... 1996. Ακριβώς. Και ήρθα ένα βράδυ, γιατί μου είπαν άλλοι φίλοι Θεσσαλονικής ότι ήρθαν δύο παιδιά από την πατρίδα, από τη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, και να πας να τα δεις, γιατί αυτά τα δύο παιδιά θα γράψουν ιστορία στην ελληνική μουσική. Έτσι και έγινε. Χαίρομαι. Θέλω να σε ρωτήσω, λοιπόν, πιστεύεις ότι ο Κωνσταντίνος, που έχει ήδη κάνει τα πρώτα δυνατά του βήματα εδώ και 15 χρόνια, θα γράψει μια τέτοια ιστορία? Θα τη γράψει. Θα τη γράψει. Είμαι βέβαιη γι' αυτό. Χαίρομαι καταρχάς που επιλέξατε και εμένα να μιλήσω για αυτό το υπέροχο πλάσμα. Ο Κωνσταντίνος, λοιπόν, δεν ξέρω από πού να πρωταρχίσω, θα τα πω και όπως μου βγουν. Ναι, ναι. Τη γράφει την ιστορία του ήδη. Έχει μακρά πορεία, είναι αρκετά χρόνια στην δουλειά αυτή και η επιτυχία τον συνάντησε και την συνάντησε. Και αυτό που του εύχομαι εγώ από καρδιάς, που σου εύχομαι, Κωνσταντίνε μου, είναι και να την έχεις την επιτυχία συνοδοιπόρο σου, αλλά και να την κρατήσεις. Να μπορείς, δηλαδή, να είσαι πια ένας πετυχημένος άνθρωπος που είσαι, αλλά να το διατηρείς αυτό. Αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο έργο. Είναι. Δηλαδή, η πορεία προς την επιτυχία είναι σημαντική και σε αγχώνει και σου δημιουργεί προσδοκίες, αλλά το να σταθείς εκεί που πια έχεις επιλέξει να είσαι είναι πιο σημαντικό. Ο Κωνσταντίνος είναι ένα πλάσμα, λοιπόν, αρχίσω από εκεί, που μιλάει πάντα όμορφα. Είναι ήρεμος, όπως τον φαντάζομαι είναι εκεί τόση ώρα που θα είστε μαζί. Ναι, ναι. Και μιλάει πάντα όμορφα για όλους. Ή εάν δεν θέλει να μιλήσει για κάποιον, δεν μιλάει καθόλου. Δεν μιλάει, δηλαδή, άσχημα για κανέναν άνθρωπο. Εγώ αυτό το εκτιμώ
πάρα πολύ, πάρα πολύ στους ανθρώπους. Και δει στη δική μας δουλειά που δεν μας περισσεύει καλοσύνη πολύ. Σωστό και αυτό. Που θα έπρεπε όμως, θα έπρεπε, ναι, δηλαδή, θα έπρεπε ο καλλιτέχνης να διακατέχεται από καλές κουβέντες, από υπερβάσεις κλπ. Μια άλλη κουβέντα αυτή. Αυτό που αγαπώ εγώ πολύ που συνάντησα στον Κωνσταντίνο είναι η οικογένειά του. Και θα μου επιτρέψει και ο Κωνσταντίνος αλλά και η μαμά να έχει ένα προβάδισμα η μαμά, την αγαπώ από τον μπαμπά εννοώ. Η μητέρα του είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και ο πατέρας του βεβαίως. Απλά έχουμε μιλήσει πιο πολύ με τη μητέρα. Και καταλαβαίνω τώρα γιατί ο Κωνσταντίνος έχει αυτή τη στάση. Γιατί είναι αρχοντικός. Αυτή είναι η στάση του. Δηλαδή, ενώ είναι ένα νέο παιδί, έχει μια αρχοντιά και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα για την τέχνη, αυτή καθ' αυτή δεν μπορώ να μιλήσω, γιατί μιλάει ο κόσμος και αφού ο κόσμος τον έχει επιλέξει και τον έχει βάλει σε μια πολύ ωραία θέση, σημαίνει ότι κάνει πάρα πολύ καλά αυτό που κάνει, τραγουδάει πολύ όμορφα. Θα έλεγα ότι αν μπορούσε να βγάλει ένα εγχειρίδιο ο Κωνσταντίνος, θα το χρειαζόντουσαν οι νέοι τραγουδιστές. Γιατί? Γιατί είναι πολύ δουλευταράς, έχει στοχοπροσήλωση, δηλαδή τον αφορά από την ώρα που ξυπνάει, ενώ δεν το ξέρω και ο Κωνσταντίνε πες μου αν δίκιο, από την άψορα ώρα που ξυπνάει πιστεύω ότι τον αφορά μόνο η μουσική, κάτι που είναι για μένα το α και το ω. Μου θυμίζει πάρα πολύ εμένα. Από αυτή την εποχή που ανέφερες Νίκο μου, το 1996 που πρώτο ήρθα, γιατί εκεί ξεκινάει η δική μου καριέρα, αφού εκεί ξεκίνησα δισκογραφικά. Από το πρωί μέχρι το βράδυ και τώρα, μετά από 24 ολόκληρα χρόνια, σκέφτομαι μόνο το τραγούδι. Και μου βγήκε σε πάρα πολύ και καλό. Και είναι γνωστό ότι δουλεύεις πάρα πολύ σκληρά και με πάρα πολύ αγάπη για αυτό που κάνεις. Πολύ, φαίνεται πολύ αυτό, το εκπέμπεις. Και δεν παίρνω αψήφιστα τίποτα, τίποτα. Οτιδήποτε γυρίζει στην περιραίουσα ατμόσφαιρα, το μυρίζω και το ακουμπάω. Προσπαθώ να το ακουμπήσω. Νατάσα, έτσι πώς έγινε είναι και με τον Κωνσταντίνο. Πώς είναι ο Κωνσταντίνος στη συνεργασία του, θέλω να πω, όταν κάνατε το ντουέτο αυτό. Εσύ έχεις κάνει ντουέτα με τους μεγαλύτερους Έλληνες τραγουδιστές. Καταρχάς, πώς 24 πρέπει να πω, το αριθμό. 24. Πρέπει να πω, πρέπει ότι να πω στο βιβλίο Γκίνες. Όταν γράψαμε στούντιο με την Νατάσα και τραγουδούσε μέσα, λέω δεν το πιστεύω ότι υπάρχει τέτοια φωνή. Δηλαδή ήταν αψεγάδιαστη στο στούντιο. Γιατί στο στούντιο κάνουν και πολλά λάθη κάποιοι, κάνουν και... Δηλαδή, σε ενδιαφέρει περισσότερο η ψυχή παρά να είσαι τονικά σωστός σε αυτό που θα κάνει. Ναι, η Νατάσα έχει στούντιο... και ψυχή και ήταν και άρτια. Δηλαδή είναι σπάνιο αυτό το πράγμα. Ωραία, εδώ θα μιλήσουμε για τον Κωνσταντίνο όμως. Ναι. Δεν θέλω να μιλάμε για μένα, τρέπομαι. Και εν πάση περιπτώσει θα μιλήσουμε, ελπίζω, σύντομα για σένα, διότι σε περιμένω. Είπαμε, θα έρθω. Εδώ θα και μήνες είναι ξέρεις ανοιχτή ότι... η πρόσκληση. Ξέρεις ότι κρατάς την πρωτιά, το λέω γιατί εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου. Τότε, έχει σημασία το τότε, ήταν το 2002, που ακόμα κι εγώ ήμουνα, ξέρεις, στην πορεία μου και τώρα είμαι ακόμα. Κρατάς την πρωτιά της πιο ζεστής, και το εκτιμώ αυτό γιατί έχει σημασία που λέω για το τότε, της πιο ζεστής και ουσιαστικής συνέντευξης. Σε ευχαριστώ πολύ, Νατάσα μου. Αλλά να τα αφήσεις αυτά και να ξανάρθεις στο ενώπιος ενωπείο. Θα έρθω. Με χαρά, μη μου το ζητάς. Σε περιμένω μετά τις γιορτές, σε περιμένω. Εν τω μεταξύ, λοιπόν, ωραία. Ο φοβερός ο πίνακας της κόρης σου πίσω. Ναι, το λουλουδάκι μου. Ναι, είναι γεμάτο το σπίτι όπου κάτσω, έχει ένα πίνακα. Είναι ταλαντούχα πολύ, είναι ζωγράφος και είναι... Νατάσα, σε ευχαριστούμε πάρα μισό πολύ. Μισό λεπτό, να πω και κάτι ακόμα. Να το πεις, ναι, να το πεις. Να το πεις. Να πω ότι το ντουέτο μας, που είναι άλλο ένα πάρα πολύ ωραίο ντουέτο που έχω πια στη συλλογή μου, είναι πάρα πολύ, ένα πολύ ωραίο ζεϊμπέκικο, αλλά... Έχει τη λάθος λέξη, ρε παιδί μου. Εγώ και ο Κωνσταντίνος, επειδή έχουμε δημιουργήσει μια πολύ ωραία σχέση, πολύ, και εκτιμώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε μου, να ξέρεις, ότι ό,τι θέλεις, με παίρνεις απλά τηλέφωνο και μου το ζητάς. Ή μου το λες, ή κι εγώ όταν σου ζητήσω κάτι. Αυτό, παρόλο που προηγούμε σε χρόνια από σένα, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και μου δίνει ένα ωραίο παράδειγμα. Είναι ωραίο να ζητάς κάτι. Εγώ ντρέπομαι, ρε παιδί μου, να πάρω έναν άνθρωπο για να ζητήσω κάτι, και τελικά δεν είναι κακό. Το ζητάει με τόσο ευγενικό και ωραίο τρόπο, και στο λέω και ανοιχτά ότι δεν χρειάζεται να πάρεις τηλέφωνο να μου το ζητήσεις. Ό,τι θέλεις, είμαι εκεί και το γνωρίζεις βέβαια αυτό.
Το ντουέτο μας λοιπόν το επόμενο θέλω να έχει «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, είσαι φίλος μου, είμαι φίλη σου, είμαστε μαζί». Το λάθος μου ήταν τυχαίο. Ήδη το έχω γράψει. Το έχεις έτοιμο? Ναι, ναι. Ωραία. Εγώ εύχομαι από καρδιά, από τα με χαρά. Βάρη της καρδιάς μου. Εύχομαι η πορεία σου να είναι πάντα έτσι όμορφη, ανωδική, να φτάσεις εκεί που εσύ ονειρεύεσαι και το κυριότερο να είσαι πάντα ένας ωραίος άνθρωπος που μόνο καλό κάνεις τους γύρω σου και δίνεις αγάπη, ώστε να παίρνεις και εσύ πίσω. Πάντως είναι βέβαιο. Α, και κάτι άλλο, που το ξέχασα. Πες το, Νατάσα, πες το. Του το είπα ένα βράδυ. Ενώ έχει αγγίξει την επιτυχία και ο κόσμος τον έχει αγκαλιάσει, αυτό που θέλω να διορθώσει εντός εισαγωγικών είναι να το απολαμβάνεις, Κωνσταντίνε μου. Ο Κωνσταντίνος όταν ζει κάτι πολύ ωραίο, που το ζει, αφού το βλέπουμε όλοι, είναι γεμάτο το μαγαζί, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα, έχει επιτυχία το τραγούδι, δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα, εκείνος σκέφτεται το επόμενο βήμα. Είναι έτσι ή δεν είναι, πες. Έτσι ακριβώς είναι, ναι. Είναι έτσι. Το είπαμε και πριν. Είναι θέλω αυτό, να το απολαμβάνει. Είναι πολύ αυτό σημαντικό. Που του λένε και οι γονείς του. Τα λέμε με τη μαμά γι' αυτό. Νατάσα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όμορφη παρέμβασή σου. Ευχαριστώ. Εννοείται ότι θα αποχαιρετήσουμε τη Νατάσα με το υπέροχο ντουέτο σας που δεν ήταν λάθος σας. Ναι, δεν ήταν. Όχι. Είναι εξαιρετικό το ντουέτο αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να σε ρωτήσω πώς βλέπεις την κατάσταση τώρα στη διασκέδαση, στα νυχτερινά κέντρα, σε αυτή τη νέα πολύ δύσκολη εποχή, την εποχή του κορονοϊού. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν δυσκολίες. Αυτό είναι σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν δυσκολίες. Πόσο μάλλον στο δικό μας που αφορά τον κόσμο, ας πούμε, που έρχεται και διασκεδάζει. Έτσι. Γιατί όπως και τα γήπεδα, όπως και τα μαγαζιά που μπαίνει πολλοί κόσμος, όπως και οι συναυλίες, καλώς ή κακώς έπρεπε να σταματήσουν γιατί οι επιστήμονες το είπαν. Και αυτή τη στιγμή οφείλουμε να ακολουθούμε τους επιστήμονες. Είναι μια κατάσταση όμως που πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Για να βγούμε πιο δυνατοί, δεν μ' αρέσει να σκέφτομαι την αρνητική πλευρά του πράγματος, όσο δύσκολο και να είναι. Τα προβλήματα είναι για να λύνονται. Πρέπει να βγούμε πιο δυνατοί μετά από αυτή την κατάσταση. Βέβαια, οι τραγουδιστές του δικού σου επίπεδου και οι μουσικοί που έχουν μια ιστορία και μια διαδρομή έχουν τα αποθέματα για να αντέξουν οικονομικά. Ναι. Ενώ υπάρχουν και κάποια νέα παιδιά και μουσικοί και άνθρωποι που οι οικογένειές τους ζουν μέσα από το χώρο του θεάματος και του τραγουδιού, από τους παρκαδόρους και τους σερβιτόρους, νιώθεις ότι αυτοί οι άνθρωποι περνούν ένα γολγοθά? Όχι, όλοι περνούν γολγοθά αυτό το διάστημα. Όλοι. Πόσο μάλλον οι άνθρωποι, οι αφανείς ήρωες, που για μένα είναι οι πιο σημαντικοί άνθρωποι, έτσι. Αυτό που έχουμε να κάνουμε όμως είναι να ακολουθούμε τους επιστήμονες. Αυτό, είμαστε μια δημοκρατική κοινωνία και πρέπει να αυτή τη στιγμή όλοι, η Ελλάδα, όλος ο κόσμος, να ακολουθήσει τους επιστήμονες. Η πολιτεία πρέπει να στηρίξει αυτό τον κόσμο. Εννοείται ότι πρέπει να στηρίξει αυτόν τον κόσμο. Αλλά και η πολιτεία πολλές φορές δεν ξέρει και αυτή πώς να τον αντιμετωπίσει σε κάτι το οποίο του σόκαρε. Αλλά και οι άνθρωποι όμως έχουν και αυτοί τα δίκαια τους για αυτά που ζητάνε ο καθένας. Εγώ θα μιλήσω. Είναι ότι μιλάμε για μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Κάτι πρωτόγνωρη που δεν ξαναζήσαμε ποτέ. Πραγματικά όμως υπάρχουν άνθρωποι και φίλοι μου και άνθρωποι που ξέρω και η τέχνη όμως δεν σταματάει ποτέ. Η τέχνη είναι άλλο πράγμα, δεν στέκεται σε οικονομικά γεγονότα, η μουσική και τα λοιπά. Η τέχνη βγαίνει μέσα από την ψυχή. Να μιλήσω για μένα. Επομένως είναι και μια ευκαιρία, λες, αυτή η διακοπή. Βεβαίως. Για να δημιουργήσεις καινούργια πράγματα. Να κάνεις καινούργια πράγματα. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω, τι γίνεται, δες πως πάω από το σοβαρό αμέσως στο μη σοβαρό. Τι γίνεται με τις θαυμάστριες? Πρέπει να γίνεται χαμός με τα κορίτσια για σένα. Έχω φανταστική σχέση με τους ανθρώπους που με στηρίζουν και τους ευχαριστώ πραγματικά για όλη αυτή τη στήριξη τα τόσα χρόνια που ασχολούμαι με αυτό. Τώρα μην μιλάς απολυτικός. Εγώ σε ρώτησα τι γίνεται με τις θαυμάστριες. Έχω φανταστική σχέση. Δηλαδή είμαστε σε επικοινωνία, έχω ένα φανταστικό φαν κλαμπ που το αγαπάω πάρα πολύ. Γίνονται κάποιες φορές και κάποια περιστατικά που σε αγχώνουν, σε κάνουν να νιώσεις άβολα? Άβολα. Εντάξει, αυτά τα περιστατικά μπορεί να γίνουν κάποιες στιγμές οι οποίες μπορεί κάποιος να έχει πιει λίγο παραπάνω. Αν τον σεβαστείς και του δείξεις αγάπη του κόσμου, νομίζω ότι αυτό θα πάρεις κιόλας. Θέλω να πω, καμιά πρόταση γάμου από θαυμάστρια είχαμε στο καμαρίνι. Εγώ παλαιομοδίτης θέλω να κάνω εγώ πρόταση γάμου, οπότε τις άλλες δεν. Αλλά έχουμε μια φανταστική σχέση. Κρατάς επαφή με το fan club. Βεβαίως. Και είσαι και στα social media. Πάρα πολύ ενεργός και αρκετά χρόνια και η τεχνολογία εξελίσσεται και προσπαθώ και εγώ να. Φιλίες στο χώρο σου έχεις?
Έχουμε κάποιους μουσικούς τραγουδιστές ή είναι δύσκολες. Άκουσα την Νατάσα να λέει ότι δυστυχώς δεν περισσεύει ο καλός λόγος σε αυτό το χώρο από τον ένα για τον άλλο. Δεν μου αρέσει να στέκομαι σε αυτούς που θα έχουν ένα κακό λόγο. Δηλαδή, και εγώ προσπαθώ να τους δείξω ότι κοίτα να δεις, είναι καλό να μιλάμε όμορφα για τον άλλον, είναι καλό να δίνουμε θετική ενέργεια στον άλλον. Δηλαδή, δεν είμαι άνθρωπος που μυρολατρεί. Προσπαθώ να ξεπερνάω τις καταστάσεις με αισιόδοξο τρόπο και να σκέφτομαι την αισιόδοξη πλευρά της κατάστασης. Όχι ότι δεν αντιλαμβάνομαι την αρνητική, αλλά επιλέγω την αισιόδοξη πλευρά για να μπορέσω κι εγώ να εξελιχθώ και να είμαι και καλύτερος σαν άνθρωπος. Δεν ξέρω πόσους φίλους έχεις στον καλλιτεχνικό χώρο. Έχω καταλάβει όμως ότι έχεις πάρα πολλούς φίλους στον αθλητικό χώρο. Είδαμε τον Στέφανο Τσιτσιπά πριν. Πάμε να δούμε τώρα δύο μύθους του ελληνικού μπάσκετ, το Δημήτρη Διαμαντίδη και το Θοδωρή Παπαλουκά, αλλά και έναν πολύ σημαντικό Έλληνα προπονητή του μπάσκετ, το Δημήτρη Ιτούδη, ο οποίος λέει ότι μάλλον φοβάσαι το σουτ του, όπως ο Διαμαντίδης λέει ότι τον έχεις κερδίσει μια φορά στα τρίποντα. Βεβαίως, στο διαγωνισμό. Είναι αλήθεια τρίποντα, αυτό. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω αν με άφησε, γιατί μάλλον με άφησε. Ενώ ο Παπαλουκάς λέει ότι σε δέχεται και έτσι πρέπει να γίνεται, λέει, με τα ελαττώματά σου. Πάμε να τους ακούσουμε. Θέλα όλο τον κόσμο να είχα αγκαλιά. Αναμφίβολα τα παναθηναϊκά του αισθήματα μέτρησαν και αυτά, πιστεύω. Δεν ξέρω πόσο φανατικός είναι, αλλά είναι παναθηναϊκός σίγουρα. Με πει με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Η διαφορά είναι το γεγονός ότι ενώ όταν αυτός με προκαλεί στην πίστα, εγώ παίρνω το μικρόφωνο και ας κουρελιάζομαι, αυτός δεν με έχει καλέσει για ένα εναντίον ενός. Μάλλον θα φοβάται το σουτ μου λίγο, δεν ξέρω. Νομίζω ότι θα του θυμίσω του Κωνσταντίνου μια πολύ όμορφη ιστορία, η οποία και για αυτόν αλλά και για μένα έχει ιδιαίτερη σημασία. Στις 18 του Ιούνιου του 2014, εγώ μόλις είχα συμφωνήσει με την JSK και είχα υπογράψει το καινούριο μου συμβόλαιο. 5 λεπτά εφόσον βγήκα από το γραφείο του Προέδρου και είμαι στο ταξί, με καλεί ο Κωνσταντίνος στην παρουσίαση του δίσκου του στο Ζάπιο το δεύτερη φορά. Του λέω, ξέρεις που με βρίσκεις? Και μου λέει, πού? Στη Μόσχα. Μη μου πεις. Και του λέω, ναι, σου το λέω, υπέγραψα στην JSK, οπότε δεν θα μπορέσω να σε ακούσω ζωντανά. Κωνσταντίνε μου, το ξέρεις ότι σε αγαπώ, σε εκτιμώ. Είσαι παράδειγμα προς μίμηση, να μείνεις υγιής, να εξελίσσεσαι συνεχώς και να προπονείσαι ανελιπώς. Μιλώ με τα ψηλά, τα βάτη, τα βουνά και τους μιλώ για σένα, πως έχεις ομορφιά και φρύδια δοξότα. Πώς προέκυψε η γνωριμία με τον κύριο Κωνσταντίνο Αργυρό? Μέσα από κοινή παρέα βρεθήκαμε σε ένα γήπεδο και παίξαμε μπάσκετ και από εκεί και πέρα εξελίχθηκε σε μια πάρα πολύ ωραία φιλία. Είναι ανταγωνιστικός, είναι ευχάριστος, ευδιάθετος. Είναι ωραίο σαν παράδειγμα το ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με το τραγούδι και κυρίως οι ώρες της δουλειάς του είναι οι βραδινές, αντιθέτως βρίσκει πάντα πολύ χρόνο στο να ασχολείται καθημερινά με τον αθλητισμό. Σε ένα παιχνίδι θυμάμαι ένα περιστατικό που παίζαμε και ο Κωνσταντίνος σούταρε και δεν έβαζε κάποιο τρίποντο και μετά μόλις τελείωσε το παιχνίδι τον κάλεσα να παίξουμε ένα διαγωνιστικό σουτ στα τρίποντα, το οποίο με κέρδισε. Το μόνο που θέλω να του στείλω είναι να έχει υγεία και αυτός και η οικογένειά του, να συνεχίσει να μας προσφέρει όμορφες στιγμές, όμορφα τραγούδια. Δεν έχει δεύτερη φορά κι ούτε καμία διαφορά αυτή η συγγνώμη που μου λες μόνο εσένα φορά. Με τον Κωνσταντίνο έχουμε γνωριστεί τα τελευταία χρόνια σε μια βραδινή έξοδο με τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Είχαμε πάει στο μέρος που τραγουδούσε και ανακαλύψαμε την αγάπη που έχει για το μπάσκετ, για το beach volley. Αφιερώνει πάρα πολύ χρόνο και για άνθρωπο που δεν έχει παίξει μπάσκετ είναι καλός. Νομίζω ότι η πιο αστεία ιστορία είναι που προκαλεί συνέχεια, αλλά είναι η ιστορία βασικά μεταξύ του και του Δημήτρη που τον προκαλεί και πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει τον Δημήτρη στα τρίποντα. Το ότι ο κύριος Αργυρός είναι παναθηναϊκός δεν στάθηκε εμπόδιο στη φιλία σας, έτσι δεν είναι? Όλοι έχουμε λατώματα στη ζωή και τους ανθρώπους που τους δέχεσαι με τα λατώματά τους. Κωνσταντίνε μου, θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα τα πούμε στο αγαπημένο σου μέρος, στο γήπεδο του μπάσκετ. Δεν έχω πολλά, πολλά να στα χαρίσω. Δεν έχω πολλά να τα μοιραστώ. Βλέπω ότι είσαι και αθλητικός, ασχολείσαι.
Είμαι αθλητικός. Τι κάνεις εκτός από το. Όταν δεν τραγουδάς, όταν δεν γράφεις μουσική. Εντάξει, με τι ασχολείσαι. Στο στούντιο πάω συνέχεια. Πάω συνέχεια με τον Παναγιώτη τον Μπρακούλια που είναι, είμαστε μαζί εκεί στο στούντιο. Δουλεύουμε καθημερινά σχεδόν. Δεν σταματάει ποτέ η μουσική. Είμαι στουντιάκιας, ας πούμε. Ναι, την ναι. Έννοια. Ναι. Αλλά μέσα στην καθημερινότητά μου σίγουρα βάζω τον αθλητισμό γιατί με ξεχνιέμαι. Γιατί... Μπάσκετ λοιπόν. Μπάσκετ. Και τι άλλο. Για τρεξιματάκια, λίγο γυμναστήριο, λίγο. Και για τένις πάω και για σκουός. Είναι πάρα πολλά τα οποία κάνουμε, αλλά προσπαθώ κάθε μέρα να βάζω τον αθλητισμό στη ζωή μου. Μα μου κάνει καλό. Ναι, βέβαια έχεις μεγάλο ελάττωμα, το είπε ο Παπαλουκάς, ότι είσαι Παναθηναϊκός. Εγώ την πράσινη γραβάτα την έβαλα για να τιμήσω τις δικές σου επιλογές, παρότι είναι γνωστό ότι είμαι Ολυμπιακός. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, έχω ζήσει ωραία πράγματα με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Βέβαια, δεν είμαι άρρωστος με την έννοια. Μ' αρέσει γενικά να παρακολουθώ τα αθλήματα. Όποιος παίζει καλή μπάλα ή καλό. Παρακολουθείς πιο πολύ μπάσκετ ή ποδόσφαιρο. Και τα δύο. Και τα δύο, ναι. Αλλά βλέπω ότι με τον μπάσκετ έχεις ναι, και ο ίδιος γενικά, ναι. Αγάπη. Παίζεις. Παίζω. Και αμερικάνικο και NBA βλέπω, μ' αρέσει. Α, και NBA ναι. Βλέπεις. Αυτοί οι αθλητές. Αυτοί έχουν αφήσει εποχή, μιλάμε για ήρωες. Μίλησέ μου για το πώς είναι στην καθημερινότητά τους. Ναι. Πώς είναι στην παρέα μαζί σου. Θέλω να πω, έχουν τουπέ, έχουν ύφος, έχουν... Είναι απλή κοίτα, και καθημερινή ο Δημήτρης, στη συμπεριφορά. Έχει τρομερή πλάκα. Δηλαδή, του αρέσει πάρα πολύ να κάνει χιούμορ, να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα δικό του τρόπο να συμπεριφέρεται. Ο οποίος, αν τον καταλάβεις, θα πέρασε πάρα πολύ ωραία με τον Δημήτρη. Έχει μια φανταστική οικογένεια. Και όταν τον γνωρίζεις, καταλαβαίνεις για ποιο λόγο αυτός ο άνθρωπος είναι τόσο μεγάλος παίχτης. Εν τω μεταξύ, ο ίδιος λέει: εντάξει, μωρέ, δεν είμαι τίποτα. Ξέρω εγώ. Και εκεί πέρα αυτό τον κάνει ακόμα πιο μεγάλο. Ο Θοδωρής είναι ένας άνθρωπος που, αν είχα μια εταιρεία, ας πούμε, μεγάλη, θα τον έβαζα CEO. Δηλαδή, είναι τρομερά ευφυής. Ξέρει να διαχειρίζεται τους ανθρώπους. Είναι οργανωτικός. Έχει. Άλλα πράγματα τα οποία, ας πούμε... Μα και στην εθνική ομάδα ναι. Που τον θυμάμαι, έτσι ήταν ναι, πάντα. Ναι. Αλλά και οι δύο έχουν πολύ καλές οικογένειες και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτούς. Και είναι τιμή μου που έχω αυτούς τους ανθρώπους, ας πούμε. Λοιπόν, φαίνεται ότι η καραντίνα... Και τι να πω για τον coach, έτσι. Καλά, ο coach που είναι... Που μας κάνει περήφανος σαν Έλληνες... Είναι παγκόσμια μορφή. Βέβαια. Και ο coach. Εκπληκτική οικογένεια επίσης και τρομερός χαρακτήρας. Κωνσταντίνε, φαίνεται ότι η καραντίνα καλλιτεχνικά σου κάνει καλό. Ναι. Σου έδωσε χρόνο για να κάνεις ωραία καινούργια πράγματα. Ναι. Έχουμε λοιπόν νέο τραγούδι που κυκλοφορεί με τίτλο «Θα είμαι εδώ». Είναι μπαλάντα, ένα αισιόδοξο μήνυμα. Μουσική έχω κάνει εγώ μαζί με το Λευτέρη. Μαζί με το Λευτέρη. Ναι. Και στίχους. Και στίχο Λευτέρης μαζί με τον Βασίλη τον Γιαννόπουλο. Με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε το δεύτερο μέρος. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της συνέντευξής μας έχουμε μερικές πολύ ενδιαφέρουσες εκπλήξεις. Θα ακούσεις τι λέει μια σημαντική τηλεοπτική στάρ για σένα, αλλά θα ακούσεις τι λένε και κάποιοι φίλοι σου και συνεργάτες σου από το Ισραήλ ο ένας και από τη Σερβία ο άλλος. Πάμε λοιπόν με το καινούριο τραγούδι μέχρι τις διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά πάλι μαζί.
Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Κωνσταντίνε, το καινούριο τραγούδι, από τα μηνύματα που βλέπω στο Twitter μου, έχει φοβερή υποδοχή από τον κόσμο. Αυτό ήταν ένα τραγούδι που γράψαμε με το Λευτέρη, το οποίο καθόμουν σπίτι και σκεφτόμουν. Είχε γίνει ένα γεγονός, τέλος πάντων, με κάποιο άτομο και έπαιξα έτσι μια μελωδία και με το Λευτέρη συζητούσαμε, επειδή με το Λευτέρη είμαστε και κολλητοί εκτός από συνεργάτες και γράφουμε μαζί πράγματα. Και γράφτηκε αυτό το τραγούδι γιατί μιλάει για συναίσθημα, μιλάει για αυτό που λέγαμε πιο πριν, ότι πρέπει να ξεπερνάμε κάποια πράγματα που μας συμβαίνει στη ζωή με δυσκολίες και ότι πάνω απ' όλα έχει η σχέση των ανθρώπων και οι αξίες. Και έτσι προχωρήσαμε να κάνουμε ένα τραγούδι, εντωμεταξύ είναι σε σκηνοθεσία του Γιάννη του Δημολίτσα και, προσπαθήσαμε να δείξουμε με μια σκηνοθετική ματιά το πόσο σημασία έχει η σχέση των ανθρώπων. Θα το καταλάβετε. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι είπε για σένα. Ναι. Μια από τις πιο όμορφες και λαμπερές παρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης, η Φέη Σκορδά, που μας είπε ότι σε πρωτογνώρισε στο TV Μακεδονία. Ναι, πάμε να την ακούσουμε. Πανέμορφη. Αποχωρώ από τη ζωή σου τη μεγάλη, αποχωρώ για να έχω ήσυχο κεφάλι, αποχωρώ. Ό,τι κι αν κάνεις κάτω πάλι αδιαφορώ. Σ' αφήνω μήπως καταφέρω και σωθώ. Απ' τη ζωή σου τη μεγάλη αποχωρώ. Τον Κωνσταντίνο τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια από το ξεκίνημά του. Τότε κι εγώ ήμουνα στη Θεσσαλονίκη, στο TV Μακεδονία και παρουσίαζα την εκπομπή «Καλημέρα». Οπότε ο Κωνσταντίνος ήταν ένας από τους καλεσμένους που πολύ συχνά ερχόταν στην εκπομπή. Πάρα πολύ ωραίο αγόρι, με ταλέντο, πολύ γλυκός και ευγενικός. Με αυτή την ηρεμία που νομίζω το χαρακτηρίζει μέχρι και σήμερα. Και νομίζω ότι αυτή η ηρεμία είναι και το μυστικό της επιτυχίας του. Γιατί δεν είναι μια ηρεμία χαλαρότητας, αλλά πίσω από αυτήν κρύβεται ένας άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ το τραγούδι, ένας καλλιτέχνης που πατάει γερά στα πόδια του και έχει μέσα στο μυαλό του τα πάντα προγραμματισμένα. Ξέρει ποιο είναι το επόμενο βήμα και είμαι σίγουρη, παραδείγματος χάρη στα γυρίσματα του βίντεο κλιπ του, αυτός ήδη σχεδιάζει το επόμενο. Ανήκει σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων που δεν αφήνουν κάτι στην τύχη του και εγώ τον εκτιμώ και τον αγαπώ για έναν ακόμα λόγο, γιατί γνωρίζω πόσο πολύ έχει βοηθήσει και το Make a Wish μέσα από το Αστέρι της Ευχής. Πολλά φιλιά. Μαζί σου και δεν με νοιάζει, αφού η καρδιά μου προχώρα φωνάζει, μαζί σου με συναρπάζει, που κάθε στιγμή με όνειρο μοιάζει, μαζί σου ο κόσμος αλλάζει και μόνο αυτό με νοιάζει. Ο κόσμος αλλάζει και μόνο αυτό με νοιάζει. Η Φέη λοιπόν λέει ότι βλέπει μπροστά και του αρέσει πάντα να έχει τον έλεγχο των πραγμάτων. Είναι αλήθεια αυτό? Πολλές φορές μου λένε κάποια πράγματα κάποιοι άνθρωποι που εγώ δεν μπορεί να μην τα αντιληφθώ εκείνη τη στιγμή. Αλλά όταν περνάει ο καιρός και γυρίζω πίσω, τότε αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που μου λέγανε ήταν σωστό. Δεν ξέρω αν έχω τον έλεγχο ή κάποια πράγματα μου φεύγουν. Μπορεί να μου φεύγει και ο ίδιος αυτός, αν προσπαθώ να τον μαζεύω έτσι. Αλλά η Φέη είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με ξέρει από πάρα πολύ μικρή ηλικία και την γνωρίζω που γνωριζόμαστε από. Ναι. Και μάλιστα θυμάμαι ότι επειδή είχε μια σχέση με Ιταλία, είχε σπουδάσει νομίζω κάτι στην Ιταλία, προσπαθούσαμε να μιλάμε και Ιταλικά για να μην τα ξεχνάμε μεταξύ μας. Οπότε ποτέ βρισκόμασταν, μιλάγαμε και λίγο Ιταλικά, μην τα ξεχνάμε. Έχει κάνει τρομερή καριέρα η Φέη. Είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος και πολύ φόκους και πολύ συγκεντρωμένη στη δουλειά της και αυτό πραγματικά εγώ της βγάζω το καπέλο. Πάντως η Φέη το σκέφτηκε κάποια στιγμή, δεν έμεινε να κάνει καριέρα στην Ιταλία, ήρθε στην Ελλάδα. Εσύ αντίθετα φαίνεται ότι έχεις αποκτήσει θαυμαστές και εκτός ελληνικών συνόρων. Τουλάχιστον σίγουρα σε δύο χώρες ακόμη, στο Ισραήλ και στη Σερβία. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε τι είπαν για σένα δύο πραγματικά σημαντικοί τραγουδιστές, ο Ισραηλινός Μόσε Πέρες και ο Σέρβος Σάσα Κοβάσεβιτς. Φίλοι μου.
Καλησπέρα Ελλάδα. I want to send all my love to Konstantinos. We are good friends. I admire his voice, his songs and his personality. I will never forget the concert and the performance which we present at Jerusalem Pais Arena. Israel love his songs and Konstantinos love Israel. We prepare a new song, a duet, which is going to be released soon. And I hope we will meet soon. Greetings and love from Israel. Hello guys, hope you're all doing well in these difficult times and that you will stay safe and not lose hope that this too shall pass very soon. Also, I would like to say big hello to all the people in the studio and of course to my friend Konstantinos, and we would like to inform you that Konstantinos and me are working on a special project together, and I'm very positive that all of you will be amazed by what we have created for you. That being said, we will unfortunately have to postpone the unveiling of the project due to the COVID-19 pandemic, which has put a great burden on all of us across the globe. So one more time, please stay safe, think positive, and God bless you all. Greetings from Sasha Kovacevic, and hope to see you soon, and it's Tsipura Kaloptsimeno. Bye. Τσιπούρα καλοψημένη θέλει να φάει ο Σάσα Κοβάσεβιτς. Είναι δύο νέα παιδιά στο καλλιτεχνικό του στερέωμα, ο καθένας στη χώρα του, και πραγματικά έχουν κάνει σπουδαίες δουλειές και είναι χαρά μου και τιμή μου να συνεργάζομαι με το... Προτιμάς τη συναυλία ή το μαγαζί? Τι από τα δύο προτιμάς? Και τα δύο, και τα δύο. Τι το κάθε ένα έχει το ενδιαφέρον χαρά του. Το κάθε, η κάθε συναυλία, ας πούμε, έχει μια διαφορετική ενέργεια. Το μαγαζί, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο είναι σαν να τραγουδάμε στους φίλους μας. Και τα δύο μου αρέσουν. Έχεις στο μυαλό σου συναυλίες και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, θέλω να πω, είναι κάτι αυτό που σε ελκύει, να πάρεις τη βαλίτσα σου φυσικά, και να κάνεις το γύρο του κόσμου? Έχουμε πάει και στη Γερμανία, έχουμε πάει στο Ισραήλ. Είχα προγραμματίσει να πάω στην Αμερική, σε διάφορες πόλεις της Αμερικής. Είχα προγραμματίσει να πάω και στην Αυστραλία. Έχει πάρα εκεί, πολύ, βέβαια. Και στην Αυστραλία. Στον ελληνισμό και σε όλες αυτές τις περιοχές, και στην Αυστραλία και στην Αμερική. Είναι κάτι που θα αλλά το κάνουμε. Αλλά το αναβάλαμε τώρα λόγω κατάστασης. Θα το κάνουμε στο μέλλον όμως, εντάξει. Θέλω τώρα να ακούσουμε τι λέει για σένα ο επικεφαλής της δισκογραφικής εταιρείας, ο διευθυντής της δισκογραφικής εταιρείας στην οποία εργάζεσαι. Για αφού μίλησε ο Αρσενάκος, εντάξει. Για να δούμε και πόσο η εταιρεία σου σε μετράει και σε υπολογίζει. Είπες πως με θες, ψέματα, πως τα βράδια κλαις, ψέματα, χωρίς εμένα δε ζεις, ψέματα όλα. Η συνεργασία προέκυψε μέσα από τη φιλία και έγινε πιο έντονη την περίοδο που ο Κωνσταντίνος το 2015 έφυγε και πήγε φαντάρος. Οπότε εκεί μιλήσαμε, ήρθαμε πιο κοντά. Και ήταν μια περίοδος περίεργη για τον καλλιτέχνη, γιατί σταμάτησε η δραστηριότητά του η μουσική. Οπότε έπρεπε να φτιάξουμε το πλάνο για την επόμενη πενταετία, το οποίο και φτιάξαμε και με το οποίο και πορευόμαστε αυτή τη στιγμή και έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο που έχει φτάσει. Σε έχω ξεπεράσει γιατί ήσουν πάντα μία πληγή. Μου έχει κάνει τόσο κακό, μάζεψε τα φύγια. Ο Κωνσταντίνος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καταρχήν πολύ απλός. Παρόλη την επιτυχία που έχει, παρόλη την δόξα, τη φήμη, είναι ένας άνθρωπος απλός, περπατάει ανάμεσα στον κόσμο, βγαίνει, μιλάει. Και πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο έχει παίξει αυτό το γεγονός ότι έχει αυτή την αγωγή και αυτή την παιδεία από την οικογένειά του. Παράλληλα, είναι και πάρα πολύ καλός φίλος. Δηλαδή, ό,τι χρειαστείς, όποτε χρειαστείς, είναι εκεί για να σε ακούσει, να σε συμβουλεύσει, να σε βοηθήσει. Απόψε έχω τερματίσει. Παραμιλάω, μα εσύ ακόμα να φανείς. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ δουλευταράς, είναι πάρα πολύ τελειομανής, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να εκπλήσει και τους συνεργάτες του και κατ' επέκταση και τον κόσμο. Δεν μένει ήρεμος, δεν επαφίεται στις δάφνες του. Μπορεί να θεωρηθεί ο πιο επιτυχημένος λαϊκός καλλιτέχνης της γενιάς. Πόσο σε θέλω. Ο
Κωνσταντίνο μου, όπως ξέρεις, αυτό που λέμε και στην εταιρεία και μεταξύ μας και αυτά, με Κωνσταντίνο Αργυρό ποτέ δεν χάνεις. Μέσα στο μυαλό μου ήταν όλα. Αυτά είπε λοιπόν εγώ, ο... Εγώ δεν κάνω τίποτα, οι συνεργάτες μου δεν κάνουν. Ο κύριος Αρσενάκος. Ποια είναι η σχέση σου με τη θρησκεία? Πιστεύεις? Σημαντική. Πιστεύεις? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ πιστεύω σε μια ανώτερη δύναμη η οποία, με την οποία παίρνουμε δύναμη για να συνεχίζουμε στη ζωή μας οτιδήποτε μας έρχεται και προκύπτει. Από την οικογένειά μου είμαστε έτσι, από αυτό μεγαλώσαμε, με αυτό πορευόμαστε και είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Εδώ πέρα είμαι στο Ισραήλ που είχαμε πάει, ένα εκπληκτικό με ταξίδι. Πρέπει πατριάρχη να το κάνουν, πιστεύω, όλοι οι χριστιανοί. Είναι ένα βασικά όλος ο κόσμος για να μάθει και πράγματα όσον αφορά τη θρησκεία. Με τον Πατριάρχη και είχαμε αναπτύξει μια φοβερή κουβέντα και πραγματικά κράτησα πράγματα. Με την πολιτική, ποια είναι η σχέση? Να σας πω κάτι για τον Πατριάρχη. Ναι, ναι. Μου έκανε τεράστια εντύπωση. Ήμασταν γύρω στα 10-15 άτομα εκεί και υπήρχαν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν Έλληνες. Δεν καταλαβαίναν ελληνικά. Και βγάζει ένα λόγο ο Πατριάρχης, μια ώρα λόγο. Με τρομερή εφράδια λόγου. Με μεταδοτικότητα. Και μία ώρα λόγο στα ελληνικά. Και σε μια φάση του λέει, έχουμε και κάποιους οι οποίοι δεν μιλάνε ελληνικά. Και τα ξαναλέει όλα στα αγγλικά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Και λέω, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Πραγματικά αυτός ο άνθρωπος είναι εκπληκτικός. Είναι προσωπικότητα. Είναι προσωπικότητα. Σημαντική προσωπικότητα. Ναι, ναι. Με την πολιτική ποια είναι η σχέση σου? Θα μπορούσες κάποτε να ασχοληθείς με αυτήν? Η αλήθεια είναι ότι όσο μεγαλώνω, τόσο πιο πολύ αφουγκράζομαι την πολιτική, αλλά όχι με την έννοια της πολιτικής δεξιάς ή αριστεράς ή οτιδήποτε, στο να προχωρήσει μια κοινωνία. Δηλαδή να προχωρήσει η παιδεία, να προχωρήσει σε οποιοδήποτε... Θα μπορούσες να φανταστείς τον εαυτό σου στην πολιτική? Δεν νομίζω ότι θα... Όχι. Δεν νομίζω ότι θα το έκανα ποτέ αυτό, γιατί τουλάχιστον τώρα προσπαθώ να μιλάω με τη μουσική μου και μέσα από τη μουσική μου ό,τι έχω να πω να το λέω. Δηλαδή αυτά είναι κάποια άλλα παιχνίδια τα οποία εγώ δεν επιλέγω να... Αν κάποια στιγμή μπορώ να κάνω κάποιο καλό, ίσως, αλλά μόνο για αυτό το σκοπό, έτσι. Προς το παρόν όμως δεν έχω στο μυαλό μου τέτοιες. Το κάνουν κάποιοι άλλοι καλύτερα από μένα και δεν το κάνουν και κάποιοι άλλοι καλύτερα από μένα. Κωνσταντίνε, κλείνω τη συζήτησή μας. Όνειρα κάνεις? Τι όνειρα έχεις? Τι ονειρεύεσαι? Το όνειρό μου είναι να κάνω μια ζωή με καλές πράξεις. Να με σκέφτονται σαν κάτι το οποίο άφησε το στίγμα του και να έχω μια ζωή με ανθρώπους που ξέρω ότι με αγαπάνε και τους αγαπάω και έχουμε μια κοινή πορεία μέσω της ειλικρίνειας. Δηλαδή η βάση να είναι η ειλικρίνεια και η σχέση αγάπης και ο σεβασμός. Η σχέση σου με τα χρήματα ποια είναι? Πάντα έχω μάθει να ζω με λίγα. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι η ουσία βρίσκεται στη στιγμή και όχι στα υλικά. Τουλάχιστον με έχουν μάθει οι γονείς μου και έτσι έχω, όσο μεγαλώνω, προσπαθώ να κρατάω τις καλές στιγμές με τους ανθρώπους και τα συναισθήματα που βγάζουν οι στιγμές και μετά να αφήσω στην άκρη τα οικονομικά και τα... Δηλαδή, δεν είμαι άνθρωπος που του αρέσει η καλή ζωή και τα λοιπά. Δηλαδή, την καλή ζωή μπορεί να τη βρεις και σε ένα ταβερνάκι και να είσαι με δύο φίλους και να περάσετε μια φανταστική στιγμή. Δηλαδή, εκεί βρίσκεται. Στα απλά βρίσκεται η ουσία. Αυτή είναι η γνώμη. Σου εύχομαι να είσαι γερός, να είσαι δυνατός. Ευχαριστώ. Να μας δίνεις χαρά τραγουδώντας όμορφα τραγούδια όπως κάνεις μέχρι τώρα και η ζωή σου να κυλήσει με τον ίδιο όμορφο τρόπο που κύλησε μέχρι ευχαριστώ σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχα μια πολύ επικοδομητική κουβέντα και πραγματικά ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους. Καλό ξημέρωμα. Εγώ θέλω να σε έχω σε αυτή τη ζωή κι από τον εαυτό μου πιο πάνω. Να μπορείς να δεις ανά πάσα στιγμή πως για σένα μπορώ να πεθάνω. Που σ' αγαπώ και μ' αγαπάς, τι να το κάνω? Σου απαγορεύεται, δεν μου επιτρέπεται το κάτω.